Ωραία. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, ωραία. Και έχω στο τηλέφωνο μου, αγαπητέ μου Χάρη, τόσα χρόνια ένα, ένα wallpaper το οποίο αγάπησα, γιατί το βλέπα καθημερινά. Και το έχω σίγουρα από το 2011, από τον καιρό που πέθανε ο Στιβ Jobs. Και αυτό το wallpaper μαθαίνω πριν δύο, 3 τέσσερις μέρες ότι το έχεις φτιάξει εσύ. Mm -hmm. Και είναι φοβερό αυτό, διότι εντάξει, ο πει, καλά, ένα wallpaper δημιούργησε κάποιο, αλλά ρε παιδί μου είναι κάτι το οποίο λε, δεν ξέρω ποιο το έκανε αυτό, αυτό, το πράγμα. Το βρήκα κάπου ας πούμε, στο ίντερνετ, το έχω φυλάξει, μου άρεσε, το είχα για χρόνια ας πούμε, ξέρω, εγώ, ως wallpaper ή ως φωτογραφία κάπου και ξαφνικά έχω απέναντι μου τον άνθρωπο το οποίο το έχει φτιάξει. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα Ζανέτο, σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Ήρθα εδώ στο παραλίμνη. Α, μεγάλη μου χαρά. Και αυτόν τον όμορφο χώρο. ταξίδεψες από τη μακρινή... Πάφο. <laughs> 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 ε, ωραία, κοίταξε, με τον Steve Jobs εγώ είχα μια... Όχι αγάπη, παιδί μου. Είχε δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από το όνομά του και ξέρεις ξέρει, σε μένα μου άρεσε ω προσωπικότητα ενό επαγγελματία. Τώρα τι έκανε αυτό πίσω από τη δουλειά του ή στο σπίτι, αυτό δεν το ξέρω. Και αυτό που λέγαμε και πριν για τι βιογραφίε, στη βιογραφία του Ισαξον, ο οποίο είναι εξαιρετικό ω βιογράφο, α πούμε, και ω συγγραφέα. Και όσα έχουμε δει σε βίντεο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, ξέραμε ότι ο Στι ήταν ένα ζώρικο άνθρωπο. Αλλά ξέρει, αυτοί οι ζώρικοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν αλλάξει και τον κόσμο. Κάποιοι με το καλό, κάποιοι με το κακό, φυσικά. Από το καλό, από το κακό. Ε, και ξέρω ότι και εσένα σου άρεσε, ας πούμε, ο Steve Jobs. Είχες... Α... Ο Steve Jobs ε, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ. Παρακολουθούσα καθημερινά. Τώρα, δυστυχώς, τον χάσαμε, άρα δεν μπορώ να τον ναι. παρακολουθώ καθημερινά. Δεν έχουμε νέα ενάψματα. Όμω παρακολουθούσα καθημερινά από την δεκαετία του 80, από τότε που σχεδόν κανεί δεν νοιαζόταν για αυτόν, τον καιρό που είχε φύγει από την Apple. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, εγώ ήμουν ένα παιδί, μεγαλώντα, πηγαίνοντας σχολείο στη δεκαετία του 80, γυμνάσιο και λύκειο. Πολύ καλλιτεχνικό, πολύ καλλιτεχνικό εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή υπολογιστές, τεχνολογία, ήταν για του γκικς, οι οποίοι ήταν συντηρητικοί άνθρωποι. Δεν ήταν, ή στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, συντηρητικοί άνθρωποι, γιατί η αλήθεια δεν είναι αυτή. Ε, είχα ένα πατέρα γκικ. Ένα μηχανικό, ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο. έναν άνθρωπο σπουδαίο, εφευρέτη. Που μιλάμε μια εκπομπή για αυτόν mm ο οποίο προσπαθούσε να μου κολλήσει το μικρόβιο της τεχνολογίας και των επιστημών και δεν τα κατάφερνε. Γιατί εγώ ήμουν μάλλον αντιρρησίας και αρκετά αμφισβητίας, έτσι ανίσχος και πολύ καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη με την έννοια θέλα πινέλα και μαρκαδόρους και μολύβια και τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή για να με προσπαθήσει να με προσετεριστεί στο δικό του στρατόπεδο, ενώ ο ίδιος ήταν μάλλον PC guy, με πήγε στο Ζάπιο σε μία έκθεση της Rainbow, τότε αντιπροσώπου της ε, Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο και μου έδειξε ένα, ένα από τα πρώτα Macintosh. Και μου λέει αυτά είναι για σας καλλιτέχνε κλπ. Κλ. Οπότε και επειδή ο πατέρας μου μίλαγε για την, ε, για την τεχνολογία, της τεχνολογίας, μου δείχνει ας πούμε ποινία, και μου έλεγε, κοίταξε πόσο όμορφο είναι αυτοκοινία του 50. Ρελέ, α πούμε, παλιά, έχει μια μεγάλη συλλογή βιομηχανική αρχαιολογία. Ε, παρότι δεν συμφωνούσα, γιατί ήμουν αντιδραστικό έφηβο, παρόλα αυτά μέσα μου φυσικά δούλευαν όλα αυτά. Και με είχε πείσει, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ότι υπάρχει μια πλευρά τη τεχνολογία που είναι ποιητική, που είναι καλλιτεχνική, και εγώ τη σύνδεσα με την άπλα. Και παρότι δεν έγινα ε, computer user μέχρι τουλάχιστον το 1986-87, ε, όμως ένα κομμάτι, ένα κομμάτι του μυαλού μου άρχισε να παρακολουθεί όλα αυτά. Και ο Steve Jobs ε, εκείνο τον καιρό ε, εκδιώκεται από την Apple, την οποία ιδρύει μαζί με τον, mm -hmm. τον Walton κλπ. Και, και κατά κάποιο τρόπο ταυτίζομαι μαζί του και τον παρακολουθώ από τότε. Τον παρακολουθώ από τότε που κανεί άλλο νοιαζόταν. Κανεί άλλο δεν τον παρακολουθούσε. Όταν έφυγε, πήγε στην Next. Πριν φτιάξει ακόμα την Next, ε, Και όλη αυτή η διαδρομή του, ενό ανθρώπου που πίστευα ότι τον έχουν αδικήσει, από την άλλη μεριά έχει έναν ιδιόρθωμο χαρακτήρα, είναι περίεργο. Ε, δεν αναγνωρίζει το παιδί του και μετά του δίνει το όνομα του πρώτου υπολογιστή. Ε, το δηλαδή, όλα αυτά τα περίεργα αντιφατικά πράγματα με εγωίτευαν. Ομολογώ ότι υπήρξα fanboy, δηλαδή όσο πιο μικρό είσαι και όσο πιο ανώριμο είσαι, όταν γοητεύεσαι από κάτι, το εξειδανικεύει. Και λε, αυτό είναι τέλειο, δεν έχει ελαττώματα. Μετά καταλαβαίνει ότι είναι τα ελαττώματα ίσω και οι αρνητικέ πλευρέ που Γίνονται το αντίβαρο στι θετικέ και υπάρχει αυτή η δυναμική ισορροπία που αυτό είναι η ζωή. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αυτό βέβαια σου παίρνει χρόνο να το καταλάβει. Δηλαδή, στεναχωριέσαι τον... όταν κάποιο σου πει κάτι αρνητικό, στεναχωριέσαι να υπερασπιστεί το είδωλό σου. Μετά ο ίδιο απομυθοποιεί το είδωλό σου και τελικά καταλαβαίνει ακόμα περισσότερο τα μαθήματα που έχει να σου δώσει. Δηλαδή, μπορεί να σε διδάξει και με τα λάθη του. σω να σε διδάξει με τα λάθη του ακόμα πιο πολύ. Ε, έτσι λοιπόν, διάβαζα διάβαζα βιογραφίε. Έχω πάνω από 10 βιογραφίε του στη βιβλιοθήκη μου. Και βέβαια έχω μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη ιστορία πληροφορική. Δηλαδή, η ιστορία τη πληροφορική έγινε αντικείμενο μελέτη για μένα. Έγραφα επί 10 χρόνια στο ΡΑΜ, το περιοδικό στην Ελλάδα, για ιστορίε πληροφορική. Και μάλιστα έγραφα όχι ακριβώ ιστορικά μυθιστορήματα, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήμουν επηρεασμένο από το ιστορικό μυθιστόρημα. Δηλαδή, ήθελα να, να περιγράφω και τη σκηνή δηλαδή να, να το κάνω λίγο κινηματογραφικό μπορεί να γράφω την ιστορία ας πούμε του πρώτου ιού και περιέγραφα ας πούμε και με το πώς στο Xerox Park ας πούμε αφήσαν το ποδήλατο βιαστικά γιατί είχε συμβεί κάτι πιθανόν να μην το άφησαν ποτέ το ποδήλατο βιαστικά αλλά εγώ ήθελα να το δραματού Έβαζες αυτή την πίεση μέσα που βάζει ο πατέρα σου Πιθανόν, Πιθανόν και ε, έχω λοιπόν μία ε, αγάπη για, για αυτόν τον άνθρωπο. Θα σου πω όμως ότι ένα, ένα στοιχείο που μου έκανε ακόμα, να τον παραδεχτώ ακόμα περισσότερο. Ε, μετά το θάνατό του, νομίζω ήταν το 2014, πήγα σπίτι του. Στο πάλο, πάλο αυτό. Ναι, πήγα σπίτι του. Δεν ξέρω αν έχεις πάει. Έχω πάει. Έχω πάει ε, και στο σπίτι του, έχω πάει και στο παγιό το και έχω πάει και στο αυτό το διαστημικό, το νέο. Α, αλλά δεν με αφήσαν να μπω μέσα. Ε, το, 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 το σπίτι του μου κάνει πάρα πολύ ωραία εντύπωση. Διότι είναι τόσο λιτό. Έχει αυτό τον χαμηλό ναι, 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 ναι. φράχτη, τον ξύλινο. Και ενώ η περιοχή είναι πολύ όμορφη και πολύ ακριβή, περιοχή, πολύ πράσινη. Είναι όμορφη η περιοχή, αλλά έχει και πάρα πολύ ακριβά σπίτια. Έτσι. Δεν θα έλεγε ότι το σπίτι του είναι ακριβό. Το κάθε άλλο. Έβλεπε ένα εντελώ ανθρώπινο διαστάσιο το σπίτι. Όχι, ίσως... δε, δεν ήταν το σπίτι, το. Σε σιγά, η σπίτια που βλέπει κάποτε, ή κάτι τύπου που, κότερα που είναι των billions, εκατομμύρια με τεχνολογίε και διάφορα. Α πούμε, ο Bill Gates, ξέρω εγώ ότι π.χ. Mm. στο σπίτι του αλλάζουν τα παράθυρα, χρώμα, αλλάζει το ένα. Ξέρω, κάμια φορά που κάνει μια παρουσίαση. Ένα ανθρώπινο σπίτι. Ενώ αυτό. Με μιλιέ στον κήπο. Τι, καρότα, φύτευε μήλα. Ξέρε, ήταν μανιακό με τα μήλα. Δούλευε από παιδί σε εταιρεία που είχε, εξού και το Apple πιθανόν. Και ειδικά ε, ε, ε με τον καρκίνο, έβαλε μέσα το αυτό το. Παίρνω από μόνος μου τα δικά μου φρούτα, τα δικά μου χόρτα, ήταν και πολύ με αυτά κολλημένο, Αυτό jean. το uh, wallpaper που mm, είχε. Ναι, ε, να το δείξω uh, κιόλα. Ήταν. Ε, ε, βασικά, του, εγώ του χρωστάω και πάρα πολλά. Mm. Αυτού του, αυτής της δουλειά τη συγκεκριμένη. Γιατί ε, αυτή η δουλειά έγινε το 2007. Mm -hmm. Ε, έγινε για το περιοδικό Fortune ναι. εγώ έφτιαχνα είπαμε ότι από τη δεκαετία του 80 παρακολουθώ τον Steve Jobs mm. και είμαι φανατικός της Apple του, πριν η Apple είναι hot αντίθετα εκείνο τον καιρό ο κόσμος έλεγε τώρα θα χρεοκοπήσει, τώρα θα τελειώσει ναι, 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 ναι. Λοιπόν. είχε χρεοκοπήσει ε, είχε ελάχιστες μέρες για να το κάνει και ε, πρακτικά ε, αληθινό αυτό mm -hmm. και ε, δεν πίστευα ποτέ, δεν έφτιαχνα όλα αυτά για να γίνω διάσημο ή ναι, για ναι. να τα καταφέρω. Τα έφτιαχνα για, γιατί αυτό ήταν το θέμα μου, ας πούμε. Μ' άρεσε. Ναι, ναι. Τι να σου πω, εναλλακτικά χρησιμοποιούσα και τη πούμε που μου άρεσε τότε. Ε, δηλαδή τα θέματα μου ήταν ο Steve Jobs και η αρλίστερόνα. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Ναι. <laughs> okay. Γιατί, γιατί η mm. μία μ' άρεσε ω όμορφη γυναίκα και άλλη και ο άλλο με ενδιέφερε ω ένα ενδιαφέρον άνθρωπο. Ε, ναι. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή ε, έγιναν επιτυχία γιατί όσο ξέρεις, όσο ο με ένα θέμα πιστά και το υπηρετείς για χρόνια, αρχίζει αυτό το πράγμα να έχει μηνύματα, να δείχνει μια αξία. Γιατί ω γνωστό είναι η μεγαλύτερη αξία σε αυτό το πλανήτη είναι ο χρόνος. Άρα αν εσύ επενδύεις πάρα πολύ χρόνο σε κάτι, ε, το κάνεις πολύτιμο. Ε, έχει, λοιπόν, είχαν αρχίσει αυτά τα πορτρέτα του Steve Jobs να έχουν επιτυχία και κάποια στιγμή ο Jobs είναι άρρωστος εκείνο τον καιρό, αρρωσταίνει και μάλιστα το, το, η εικονογράφηση αυτή έγινε για το Fortune για ένα κείμενο το οποίο δεν ήταν καθόλου φιλικό προς αυτόν. Το τίτλο ήταν The Trouble with Steve Jobs oh. και μίλαγε ακριβώς για το πόσο Steve Jobs έχει φέρει τον εαυτό του σε δύσκολη θέση και στην υγεία του, γιατί αντί, ας πούμε, να πάει συμβατικά να γιατρευτεί... Σημειοθεραπείες και λέει άφορα ναι. Ναι, άρχισε, ας πούμε, να παίρνει μήλα, να τρώει μήλα και καρότα και δεν ξέρω τι άλλο, και να προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημά του μόνος ναι, του. Ναι, ναι. Πράγμα το οποίο... Είναι ανορθολογικό, δηλαδή. Είναι ανόητο να σου Είναι σχεδόν Μέρι, απίστευτο ναι, ναι, ναι. Για... για έναν άνθρωπο σαν τον Steve Jobs που ναι. μπορεί να έχει πληροφόρηση, έτσι. Τόσα λεφτά, Μπράβο. τόσα πολλά. Αν είναι δυνατόν. Κι όμω βλέπει ότι μια ιδεολειψία, μια... μια ταυτότητα που βάζει κανεί πάνω του, τον κάνει να τελικά να επιβαρύνει την υγεία του. Ε, εκείνο τον καιρό λοιπόν το Fortune ψάχνει φωτογραφίες για να χρησιμοποιήσει για, την, για το εξώφυλλο και το, και το θέμα του, του κειμένου. Ε, και όλες οι φωτογραφίες έχουν χρησιμοποιηθεί. Ο Steve Jobs είναι άρρωστος, άρα δεν μπορούν να βγουν καινούριε. Και ό,τι υπάρχει μέχρι τότε είναι δημοσιευμένο. Ε, θέλουν να πρωτοτυπήσουν και να έχουν κάτι καινούριο και έτσι βρίσκουν σε ένα ε, illustrator, designer που είναι στην Αθήνα την απάντηση σε αυτό που θέλανε. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό ήμουν δημοφιλή εγώ στο Flickr. Είχα, είχα γίνει viral στο Flickr, που πρώτου Facebook και λοιπά ήταν ένα εξαιρετικό δίκτυο. Ακόμα πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό δίκτυο. Και μου έστειλαν ένα email, ένα βράδυ μου ήρθε το email, που έλεγε Θα θέλαμε να μα κάνετε ένα πορτέo τη Jobs. Και εγώ πίστευα ότι κάποιο φίλο μου κάνει πλάκαζανε. Δηλαδή, <laughs> δηλαδή δεν δε, δε μπορούσα να φανταστώ. Ήθελα, είχα φιλοδοξίε μου αρκετέ, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ εύκολα εμένα να δουλεύω για το Fortune και, λοιπά. και, μάλιστα σε αυτό που εγώ θεωρούσα ότι είναι το ψώνιο μου, η αγάπη μου, τα μοσαϊκά. Έτσι, κάτι που έκανα στον ελεύθερο χρόνο. Ναι, το, μου το νίχ, ναι. ναι. δεν το έκανα για. Δηλαδή ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι αυτό μπορούσε να έχει επιτυχία. Δεν μου είχε περάσει κανένα από το μυαλό. Όμω το υπηρετούσα γιατί το αγαπούσα. Και έκανα αυτή τη δουλειά, Μάλιστα, χρόνια αργότερα γνώρισα στη Νέα Υόρκη την Art Director που είχαμε επαφή και μου εξήγησε και τι, όλα αυτά που σου λέω τώρα. Δηλαδή, για ποιο, γιατί ρώτησα, why me, α πούμε, πώ με βρήκατε. Και μου είπε, why not, γιατί. Ε, μάλιστα, τη είχα, είχα φέρει κάποια δώρα από την Ελλάδα και λοιπά. Και είχε, με κοίταγε λίγο περίεργα. Λέγε, γιατί αυτό νοιάζεται τόσο πολύ για μένα, γιατί με θεωρεί τόσο σημαντική στη ζωή του, α πούμε. Και τι είχα πει ότι ξέρεις, μου άνοιξε μια πόρτα που ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που έκανε το Fortune τότε είναι ότι μέχρι τότε. Α πούμε ότι ήμουν καλό designer, γιατί μεταξύ μα το ξέρω πάρα πολλού καλού designers στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, παντού, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να περάσουν ένα όριο προ τα πάνω. Το Fortune ήρθε και τι έκανε, μου έδωσε την έγλη του brand του. Δηλαδή εγώ πια δεν ήμουν αυτό που ήμουν, ας πούμε, ένα καλό ή μη καλό designer. Γιατί ο, ο κόσμο φτιάχνει μύθου. Ήμουνα ο designer που είχε δουλέψει για το Fortune. Και άρα ήρθε μετά, ήρθαν άλλα brands μετά, τα οποία αισθάνονταν καλά να πάρουν κάποιον που τον είχαν εμπιστευτεί άλλα brand. Η πλάκα ποια είναι ότι η Diana Lowe, καλή της ώρα, που με πήρε τότε στο Fortune, Ήθελε το φρέσκο, το καινούριο, το άγνωστο. Όχι το γνωστό. Και γι' αυτό τις χρωστάω τόσο πολλά και γιατί με πήγε στο γνωστό, αλλά και γιατί μου έδειξε ότι πρέπει να μένω και φρέσκο. Γιατί αν φτιάξει απλά ένα μύθο, μια, ένα μπραντ μετά, θα ξεπεραστεί και θα σε πιάσουν, θα σε αντιγράψουν, θα σε φτάσουν. Και άρα πρέπει να πα συνέχεια να, να το προσπαθεί αυτό. Anyway, αυτό έγινε, έγινε επιτυχία. Και η επιτυχία αυτή με έβαλε να σκεφτώ πώς μπορώ να την ξαναφτιάξω την επιτυχία. Εντάξει, ευτυχώς ήμουν, ε, είχα μια ηλικία ήδη, ήμουνα 40. Κάτι, άρα, δεν, ξέρεις, έχεις την, την ε, οριμότητα να καταλάβεις ότι μια επιτυχία ε, είναι και λίγο θεματήχης πολλές φορές, συγκυρίας. Δηλαδή, έχω κάνει σημαντικές δουλειές για μικρούς Έλληνες πελάτες που κανείς δεν τις ξέρει. Και έχω δει εξαιρετικές δουλειές από άλλους συναδέλφους μου για έναν μικρό Κύπριο πελάτη που δεν τις ξέρει κανείς. Άρα καταλάβαινα μέσα μου ότι μια δουλειά, επειδή πηγαίνει σε ένα μεγάλο μπραντ ή δημιουργεί ένα μύθο, δεν είναι απαραίτητα καλή δουλειά. Είναι γνωστή δουλειά, είναι κάτι άλλο. Δεν κακό να είναι γνωστή. Θέλουμε να είναι γνωστή, γιατί δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι πείθονται από αυτό. Τι να γίνει. Να Μεγαλοποιούμαστε. Ναι. ναι. Α, ωραία, αν κάποιοι άνθρωποι πείθονται από ε, αυτό, α το χρησιμοποιήσουμε. αν πήραζε, α πούμε, τη, ξέρω εγώ, τη φάτσα μα, ή τη φάτσα κάποιου άλλου, α πούμε, μπορεί να μην γίνονταν τίποτα. Αλλά πήραξε τη φάτσα του Steve Jobs, κατάλαβε. Δηλαδή, ναι. ασχολήθηκε μαζί του Κατάλαβα στην κατάλληλη ώρα. Ότι το brand Steve Jobs με είχε βοηθήσει και επίση το fan base η οπαδή. Ε, ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα βρει δηλαδή την αγορά μου. Είχα βρει του τους, τους οπαδού τη Apple εκείνο τον καιρό κιόλα. Μιλάμε από το 2000 έως το 2006. Ναι, που ήταν τυφώζοι, ήταν, τυφός, που, ήταν φανατισμένοι. Οι οποίοι ήταν άνθρωποι που έβλεπαν σε μένα έναν από αυτού. Ναι, 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 ναι. Έβλεπαν λοιπόν μια ειλικρίνεια. Είσαι δικό μα. Έβλεπαν την ειλικρίνεια, έβλεπαν το βάθο, έβλεπαν τη γνώση, ε, όταν, ας πούμε, εγώ έφτιαχνα ένα πορτρέτο και επέλεγα ας πούμε, τα, τις ψηφίδε μου σαν έναν σεφ που πηγαίνει στην αγορά το πρωί να πάρει τα πιο φρέσκα, τα πιο mm -hmm. φρέσκα υλικά, έτσι. Ναι, ναι. Άρα, ε, κατάλαβα τι είχα κάνει σωστά. Ναι. Και είπα πρέπει να το επαναλαμβάνω αυτό. Να το ξανακάνω. Και ένας επιφανειακός τρόπος είναι ωραία. Τι πουλάει, να κάνω τι πουλάει. Εγώ είπα, όχι, δεν θα κάνω αυτό. Αντίθετα, έβλεπα ανθρώπου να μιμούνται και να κάνουν ό,τι κάνω εγώ. Εγώ έλεγα: Όχι, θα κάνω αυτά που πραγματικά αγαπάω. Ήμουν σε ένα μετέχμιο τη ζωή μου εκείνο τον καιρό, σε πολλά επίπεδα. Πάντα τα, τα, βασικά επίπεδα τα προσωπικά. Και αποφάσισα ότι, ωραία, εγώ θέλω να κάνω αυτό πια. Δηλαδή, ενώ μέχρι τότε προσπαθούσα να ακολουθήσω μια σειρά συμβουλές για να πετύχω όπου πετύχω σήμαινε να μεγαλώσω, να πλουτίσω, να κάνω ένα μεγάλο γραφείο. Ε, όλα αυτά ξαφνικά μου φαινόντουσαν ότι δεν έχουν σημασία ένα πρωί που ξύπνησα και που δεν ήθελα να πάω στη δουλειά μου. Γιατί στη δουλειά μου είχα, ας πούμε, καταφέρει να πάρω τον τρίτο μου υπάλληλο, π.χ. Αλλά... Ζήλευα το πώ ζούσαν οι υπαλλήλοι μου, εγώ δεν ζούσα μια ζωή που μου άρεσε. Αυτοί σχεδίαζαν, εγώ ασχολιόμουν με λογιστικά, α πούμε, ή φορολογικά, ή έπρεπε να πάω στην τράπεζα. Και τίποτα από όλα αυτά δεν μου άρεσε. Ούτε ήμουν καλό σε αυτά. Ναι, ναι. Ούτε σαν, σε αφαιτικό, καταλαβαίνω ούτε σαν μάνατζερ, ούτε σαν τίποτα από αυτά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Τι είπα, εγώ θέλω να σχεδιάζω και είμαι καλό να σχεδιάζω. Άρα δεν πειράζει αν δεν μεγαλώσω, δεν πειράζει αν δεν πλουτίσω, δεν πειράζει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θέλω να θέλω φυσικά, δεν, δεν λέω ότι δεν θέλω να ζω όσο γίνεται πιο mm. καλά και άνετα, όμως και αυτό ε, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρουν τα κύβικά του αυτοκινήτου δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρουν πράγματα που δεν έχουν πραγματική αξία για μένα. Ε, me. βέβαια, που είναι υλικά αγαθά που... Και, όχι και τα υλικά με, με ενδιαφέρουν κάποια υλικά, θέλω ε. Yeah. πούμε, να ζω στη θάλασσα. Έτσι. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να ζω κοντά στη θάλασσα. Άρα γι' αυτό, ναι, θα το υπηρετούσα το όνειρό μου, αλλά δεν θα το υπηρετούσα με έναν τρόπο νεοπλουτίστικο. Δεν θα έπρεπε να απαραίτητα να ζήσω στη Βούλα ή στη Γλυφάδα, ας πούμε, τότε που ζούσα στην Αττική, έτσι. Ε, ας πούμε, αποφάσισα να ζήσω μακρι, πιο έξω, γιατί αυτό ήταν κάτι που μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου. Έτσι, αργότερα ήρθα και εμένα στην Πάφα, ας πούμε. Έτσι, γιατί λέγα, ναι, θα ζω στη θάλασσα, αλλά δεν πρόκειται να χρεωθώ γι' αυτό, μετά να πληρώνω όλη μου τη ζωή. Ε, βέβαια, ναι. <laughs> για να έχω εκείνο ε, το μέλλον. Θέλω να είμαι σκλάβο ενό αντικείμενου. Ναι. Ακριβώ. υπάρχει μια φορά ένα. Ανέκδοτη ιστορία. Ένας ψαράς, ένα Βραζιλιάνο ψαρά σε μια ποβάθρα, σε ένα χωριό. Ε, ψάρευε με το καλάμι του και παίρνε ψάρια. Και πήρε τρία ψάρια μέσα σε δύο λεπτά. Και τον έβλεπε ένα τύπο από πίσω, ο οποίο ήταν. Μaltimillionaire ήταν πολύ εκατομμυριούχο. Και του λέει, Πώ πιστεύω ότι τα πήρε αυτά τα ψάρια. Αυτό Πάντα... ένα, ένα τραγούδι country τραγ... μου οδήγησε τώρα. Ε, Το πιθανό, ξέρεις. πιθανό. Γιατί yeah. έχει γίνει, είναι μια ιστορία η οποία κάθε χώρα, απλά στο λέω εγώ. Λέγεται like just a fish. Ναι. Το τραγούδι country, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Μ' αρέσει country. Δεν ναι. σα αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Το περίμενα σα αρέσει. Και... Γιατί σου αρέσουν οι εθνικέ μουσικέ ναι. κουβαλίε. Κοίταξε, μουσική. έχω ζήσει γιατί ήμουν στον Νότο. Mm. Γιατί ζήσα τέσσερα χρόνια στον Νότο και... Στην Φλόριδα το... νομίζω. Και Φλόριντα, Αλαμπάμα. Α, wow, Αλαμπάμα. Δεν yeah. έχω πάει ποτέ στην Αλαμπάμα. Φλόριντα, ναι. Και... Ναι, τα έχω ζήσει γιατί ξέρει τι, τα Σαββατοκύριακα, επειδή δουλεύαμε εμεί εκεί πάνω. Κάτι Σαββατοκύριακο, α πούμε τώρα έχει, λέει, έχει αυτό το τρίμερο σε μια πόλη του Κεντάκι έχει αυτό το φεστιβάλ. Πουλούσαμε. Κεντάκι έχει και Bluegrass. Είναι η πατρίδα του Bluegrass. Βέβαια. Και, ε, ε, μετά μα έλεγε, α πούμε, πρέπει να πάμε Ατλάντα, Georgia, μετά πρέπει να πάμε Tennessee. Τενεσί, μετά πρέπει να πάμε Λουιζιάννα, και όλα αυτά. Και πάνω, μέχρι Μινεσότα έχω πάει. Γι' αυτό, δηλαδή, για μένα ήταν ένα κομμάτι σπουδή το ότι κάθε Σαββατοκυριακό άφηνε τα βιβλία, τα γυμναστήρια, τα ταξίδια, τα κλαμπ, τα πάντα και έβαζε μια ποδιά. Ε, τρέχαμε στα φεστιβάλ, φεστιβάλ Harley Davidson, φεστιβάλ Gay Festival, whatever, what do you call it, you know ό,τι φεστιβάλ υπήρχε και πουλούσαμε με ένα Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος τότε δεν είχαμε κίνητο και μας άφηνε πάνω σε ένα... Στο σπίτι είχαμε ένα. Είχαμε κινητά, αλλά επειδή μα λέει, μας άφηνε σε ένα τηλέφωνο σταθερό, ένα μήνυμα, άκουσε ένα πιπ. Περιμένα αυτό το μήνυμα και έλεγε, Έλα, ε, αυτή το τρίμερο πάμε Μαϊάμι και έλεγα εμεί Μαϊάμι 11 ώρες, ωραία θα πάμε να ξεκινήσουμε στις 3 το πρωί τώρα πέμπτη βράδυ να κοιμηθούμε λίγες ώρες και να ξεκινήσουμε να πάμε και πουλούσαμε την πρώτη μέρα στείναμε τις τέντες καθαρίζαμε τα κρεμμύδια, τις πατάτες τα πάντα όλα, Σαββάτο πρωί ξεκινούσε το φεστιβάλ και η Κυριακή βράδυ τελειώναμε με γεμάτες τις τσέπες δηλαδή λεφτά. Ακόπα, το 2000... Είναι και Κα... Κάτι κάνατε. Κατα... Κατάλαβες τι θέλω να πω. Για ένα φίτη τώρα που πάει και μετράει τις ραχμές του να πηγαίνει δύο μέρες αφού τελειώνει στο στρατό ας πούμε και να σου λέει ο άλλος ξέρεις για σήμερα πάρε 500. Αυτά δεν γίνονται. Κατάλαβες. και μετά καταλαβαίνει γιατί αυτή η χώρα ας πούμε, έχει το... Τα λεφτά παγκέρχονται. Σε διέκοψα όμω το τραγούδι που είναι ο ναι, μύθο ναι, αυτός. αυτό. Ναι. Που... Του λέει ο, ο, ο billionaire του λέει, άρα μπορεί να πάρει καίκια κι άλλα ε, και βέβαια, να ναι, κάνει ναι, ναι, ένα ναι, στόλο ναι, και ναι, να ναι. βγάλει περισσότερα. Θα δουλέψει 45 χρόνια. Να. Και του λέει και μετά του λέει. Και, και λέει για ποιο λόγο θα τα κάνω όλα αυτά για να κάνει ότι θε. Ε, ναι. Και τι θέλει, του λέει να κάνει, λέει, να ψαρεύω άρα. <laughs> <ρκε> ε Una... συγγνώμη, το κάνω ήδη. Ακριβώ, Αυτό είναι το νόημα τη ζωή που. Ξέρεις, μες τα χρόνια εμεί έχουμε χάσει αυτό το να γίνεις η επιτυχία ενός ανθρώπου Δηλαδή, ονειρεύεται ένα γονιό να γεννηθεί ένα παιδί. είναι ένα παιδί και λέει αυτό το παιδί, εγώ θα το κάνω γιατρό. Γιατί αμέσω ξέρει γιατρό, αυτό θα φέρει λεφτά, θα, θα. Έχουμε βάλει τα λεφτά. Άμα του αρέσει να γίνει γιατρό, θα είσαι ευτυχισμένο. Ναι, αλλά άμα είσαι εσύ γιατρό yeah. και θε να κάνει το παιδί σου γιατρό, γιατί εσύ είσαι yeah. γιατρό και ποιο θα αναλάβει το γιατρό σου αύριο. Καταλαβέ. Living someone else's life, ακριβώς, που λέγει ο Στίβ Ακριβώ. Λοιπόν... Αυτά mm. ο Στίβ μου έδωσε. Δηλαδή. Τόση, υπήρχε τόσο σοφία, απλή σοφία, σε επαγγελματικέ, επιχειρηματικέ επιλογέ, τι οποίε ο Steve Jobs έκανε για μια εταιρεία, εγώ τις προσάρμοζα στον εαυτό μου. Δηλαδή, να μάθω να λέω όχι. Να μάθω ότι η τεχνολογία ή ένα προϊόν τεχνολογία, που για μένα ήταν ένα προϊόν καλλιτεχνικό, είναι όπω έλεγε ο Steve Jobs, ένα package. Ένα πακέτο πραγμάτων, όπου αποφασίζει τι θα βάλει μέσα και τι θα αφήσει απ' έξω. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και τι θα βάλει μέσα και τι θα αφήσει απ' έξω. Δηλαδή μου δίδαξε τόσα ναι, πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Το να μην κύκλωμα. Ναι. να μην ζω τη ζωή άλλων. Να θέλω να κάνω τη ζωή που εγώ θέλω. Όλα αυτά λοιπόν με βοήθησαν πάρα πολύ να κάνω και τι επόμενε κινήσει μου και να επιλέγω τα επόμενα θέματα μου, του επόμενου ανθρώπου. Και το κύριο, το κύριο, κύριο που μου έδωσε ο Steve Jobs και που νομίζω είναι πολύ επίκαιρο είναι να ασχολούμαι μόνο με τα θετικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι γεμάτος αρνητικά και δυστυχώς είναι παγίδα, πέφτω και εγώ καμιά φορά στην παγίδα και χάνω χρόνο να σχολιάζω τα αρνητικά. Και δεν σου λέω ότι δεν έχει αξία αυτό, όμως ακόμα περισσότερη αξία κάθε φορά που βλέπεις ένα αρνητικό είναι να πεις ωραία, πώς θα ήταν θετικό. Δηλαδή, ωραία, δεν μα αρέσει αυτό. Δεν μα αρέσει αυτή η κατάσταση. Δεν μα αρέσει αυτό το κόμμα. Δεν μα αρέσει αυτό ο πολιτικό. Αυτό ο, ο καφέ. Ωραία. Πώ γίνεται καλύτερο καφέ. Γιατί αν δεν σ' αρέσει αυτό, είναι ωραία. Το πετά και είσαι στο μηδέν. Δεν, δεν έλυσε το πρόβλημα. Το θέμα είναι ποιο είναι ο καλό καφέ, αν δεν είναι αυτό. Ποιο είναι ο καλό πολιτικό, αν δεν είναι αυτό. Ή ποιο είναι ο λιγότερο κακό. Ποιο δηλαδή είναι όλα σχετικά. Έτσι. Αυτό λοιπόν με κάνει να κάνω επιλογέ. Επιλογέ που πολύ συχνά άνθρωποι μου λέγανε: Μα γιατί εκτίθεσαι να υποστηρίζει, α πούμε, τον Ομπάμα ή τη Χίλαρη. Ε, θυμάμαι τη Χίλαρη, α πούμε, Πώ ήταν τόσο εχθρική απέναντί μου, που δεν θα ήταν η ιδανική μου επιλογή. Δηλαδή, δεν, δεν θα ένιωθα χιλαρικό, α πούμε, εγώ στη ζωή μου. Ομπαμικό νιώθω πάντα. Και εγώ το ίδιο. Και, και μπορώ και χαίρομαι γι' αυτό, το έχω παρακολουθήσει, γιατί πραγματικά λε οι άνθρωποι, οι πολιτικοί τι κάνουν, παίρνουν μια κατάσταση και την παραδίδουν κάπου. Αυτό ο άνθρωπο πήρε μια κατάσταση. Ναι, δεν έκλεισε τον Καντάναμο, α πούμε, ενώ θα θέλαμε. Όμω πήρε μια κατάσταση χ και την έκανε τόσο καλή που στην Ευρώπη, αν το είχαμε κάνει, α πούμε, θα ήμασταν ευτυχισμένοι, Έτσι, αν είχαμε ακολουθήσει αυτή τη συνταγή. Το έκανε και τόσο εύκολο το πήγαν στην ανάπτυξη, εξαιρετική ανάπτυξη, που δεν το κατάλαβαν πόσο καλά ήταν κιόλα. Δηλαδή. Μετά είχαν και θέματα να το αμφισβητήσουν αυτό. Ε, Όμω η Χίλαρη δεν ήταν μια εύκολη επιλογή. Αλλά πάντα οι επιλογέ είναι σχετικέ. Δεν δηλαδή, μπορεί να λε ότι εγώ δεν είμαι με τη Χίλαρη γιατί δεν μ' αρέσει τη στιγμή που το αντίπαλο δέο είναι ο Τραμπ, α πούμε. Δηλαδή εκεί έχει δύο επιλογέ. Και. Στι στην, ενσωμένες στην πολιτείες δεν έχουν την ευτυχία που έχει ο Κύπριος που έχει δύο γύρους για τον πρόεδρο γιατί ο Κύπριος μπορεί να ψηφίσει στον πρώτο, στον πρώτο γύρο όποιον θέλει και να καταγραφεί αυτό ακόμα και αν ο, ο υποψήφιος πρόεδρος είναι του 3% του 1% και να καταγραφεί η θέληση αυτή στην Αμερική το να ψηφίσει ένα μειοψηφικό πρόεδρο του 1% ή 2% ή 3% μπορεί να κάνει κακό γιατί δεν έχεις, έχεις ένα πλειοψηφικό σύστημα, άρα αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα είναι να αφαιρέσεις ψήφους από τον λιγότερο κακό, mm. αν όχι από τον καλύτερο. Ενώ σκέψου, γιατί έχει ενδιαφέρον να πάμε και στην Κύπρο, σκέψου πόσο εξαιρετικό είναι το σύστημα των δύο γύρων, έχει, και άλλ, έχει προβλήματα, άλλα προβλήματα, αλλά πόσο εξαιρετικό είναι να πεις ότι εγώ έχω 10 υποψήφου προέδρους και ναι, με εκφράζει κάποιο του 0,2%. Και μετά θα διαλέξω ανάμεσα στους δύο. Δηλαδή έχω και τις δύο ικανότητες και να εκφραστώ ιδεολογικά ας πούμε, πιο ρομαντικά και με τα πρακτικά να πω ωραία, ανάμεσα στους δύο ποιος είναι ο καλύτερος ή ο λιγότερο κακός. Που είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό στην Αμερική, φαντάσου να το είχαν αυτό στην Αμερική, να είχαν δύο γύρους. Και να λέγανε ωραία, ψηφίσουμε ποιον θεωρούμε τον καλύτερο Ενδεχομένω να να, 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 μπορούσε να σπάσει και ο δικοματισμό κάποια στιγμή. Ναι. Ενδεχομένω να Μπορεί, είχε... Να είχε και κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον. Ενώ τώρα, όποιο πάει να σπάσει το δικοματισμό, στην πραγματικότητα βοηθάει το άλλο κόμμα. Άλλο, ναι. Έτσι, το οποίο στην Κύπρο δεν ισχύει. Έτσι, δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχει κάποια ψήφο στρατευμένη που μπορεί να ψηφίσει κάποιο που πιστεύει, που θέλει να, έναν καλύτερο αντίπαλο για τον δικό του, α πούμε, πιο εύκολο αντίπαλο να τον ψηφίσει. Αυτόν να περάσει στο δεύτερο γύρο. Τα ξέρω αυτά. Όμω, όλα αυτά είναι. Λιγότερο σαφή από ότι τελικά ο κόσμο κάνει. Ο κόσμο συνήθω ψηφίζει αυτόν που θέλει. Είτε αυτό είναι μειοψηφικό, είτε λιγότερο μειοψηφικό. Εδώ είναι το θέμα ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει να είναι δύο ή ένα εισαγωγικά, Με ενδιαφέρει να, να έχει σωστή κριτική σκέψη ο άλλο που δεν ψηφίζει. Δηλαδή να ξέρει πραγματικά. Δηλαδή έχω δει ανθρώπου να ψηφίζουν και για τα μούτρα του άλλου. Έχω δει ανθρώπου να ψηφίζουν γιατί δεν μου είναι συμπαθή. Έχω δει ανθρώπου να ψηφίζουν γιατί. Uh, ξέρω εγώ, δηλαδή τα σωστά κριτήρια. Έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός που να, να, δίνει μια παιδεία στον κόσμο για το πώς ψηφίζω κατάλληλα. Αυτό μπορεί να σου ακούγεται παιδικό αυτό που σου λέω, δηλαδή η one, on one, on one, one class. Yeah, αλλά κρίμα. ξέρεις τι, εκεί μπορεί να γίνεται και στα σχολεία ας πούμε, αυτό. Δηλαδή πώς, πώς, επιλέγω εγώ να, να κάνω... Διότι δηλαδή, πολλές φορές αναφέρουμε τη λέξη ότι η ψήφος είναι το πιο ιερό και ξέρεις, είναι πιο σημαντική από μια σφαίρα κάποτε που λέμε... Που, είναι. Και, είναι, γιατί μια απόφαση ενό κυρίω πλανητάρχη μπορεί να αλλάξει τον πλανήτη όλο μέσα σε πέντε λεπτά. Λοιπόν, ή μια απόφαση του για την οικονομία μπορεί να διαλύσει crash ένα χρηματιστήριο, να πάθουν όλα ένα blackout, α πούμε, ξέρω εγώ, και το κύμα να έρθει μετά από δύο-τρει μέρε εδώ και το μικρό σου μαγαζάκι εδώ να έχει πάθει boom. Τώρα πει, εγώ δεν επιλέγω τον πρόεδρο, τον είπα, Όμω γενικά ο κόσμο πιστεύω ότι καλό είναι να είναι αφυπνισμένο και να, να ξέρει τι επιλέγει σαν ψήφο. Δηλαδή, πώ επιλέγω έναν κατάλληλο άνθρωπο. Δώσουμε ένα προσπέκτου, 5-10 κριτήρια. Δηλαδή, πρώτον, τα επιχειρήματα του. Πού στέκονται. Β. Τι έργο έχει παράξει. Πολύ σημαντικό. Τι έργο έχει παράξει αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο μπορεί να με πείσει. Γιατί αρκετοί είναι θα-θα. Αλλά ποια ήταν τα προηγούμενα του. Επίση, το παρελθόν του. Ε, αν ήταν ας πούμε δηλαδή αυτό που λέμε είναι ο πισωδρομικό, ο παιδί μου Δηλαδή ήταν ας πούμε σε ένα άλλο κόμμα και έλεγε άλλα και μετά ξαφνικά πήγε Γιατί για μένα αυτό παίζει ρόλο δηλαδή να τιμάς Και αν έλεγε άλλα Αυτό Ναι ο κολοτούμπας που λέμε αν στην Αν έλεγε ναι. άλλα Γιατί κάνει λάθη Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα Και ο Steve Jobs πάλι με δίδαξε αυτό Είναι τα λάθη σου να τα παραδέχεσαι Ο Στιβ Jobs που έκανε μια επιλογή την επιλογή του εμπορικά θα την υπερασπιζόταν. Θα του έλεγαν δηλαδή γιατί έγινε αυτό το design, υπάρχει ένα design flow σε κάποιο προϊόν. Και μπορεί να έβγαινε να λέγε ότι μ, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ή να το υπερασπιζόταν. Έβλεπε όμω ότι μετά θα το διόρθωνε. Δηλαδή, όταν έχει κάνει ένα λάθο, είναι λάθο. Το να μείνει στο λάθο αιώνια εκεί και να μην το διορθώσει είναι ανοησία. Βέβαια. Είναι απλά νοησία. Κυρίω όταν το ξέρει. Εγώ έχω, νιώθω ότι έχω κάνει άπειρα λάθη και σε πολιτικέ επιλογέ. Άλλωστε, πώ φαίνεται ότι είναι λάθο, από το αποτέλεσμα. Και δυστυχώ τα λάθη που ξέρω ότι έχω κάνει είναι αυτά που έχουν κερδίσει. Σπάνια έχουν κερδίσει οι επιλογέ μου, αλλά όσε φορέ έχουν κερδίσει. <laughs> Σπανιότατα, ίσω μοναδικά να πω ότι. Έλα, <laughs> δεν αυτό που ήταν λες, λάθος, είναι λάθος. τίμιο όμω η κατάσταση. Δηλαδή, μόνο από τα, αρχαία αναδείκνηση. Μόνο από την, από την πραγματικότητα βλέπει αν, αν κέρδισε αυτό. Γιατί αν ψήφισε κάποιον που δεν κέρδισε. Mm. Εντάξει, άρα ποτέ Έλα. δεν θα μάθουμε αν θα ήταν καλό. Ακριβώ. Αλλά αν κέρδισε, και γι' αυτό προσπαθώ να επιλέγω ε, από, από τι περιπτώσει να κερδίσουν. Ε, αν κέρδισε λοιπόν, μπορεί να πει ωραία. Συγκριτικά τι έγινε με αυτόν. Ας πούμε. Αλλά επίση πριν ξέρει ότι εγώ δεν ψηφίζω για τον πρόεδρο τη Αμερική. Ούτε εγώ ψηφίζω για τον πρόεδρο τη Αμερική. Όμω πιστεύω ότι από τη μεριά μου μπορώ να πάρω θέση. Και παίρνω θέση πάντα. Από τότε Χίλαρη Ομπάμα, α πούμε, υπέρ του Ομπάμα, πριν πάρει το χρήσμα και μετά Μακέιν Ομπάμα, Ομπάμα. Είχε δουλέψει και την καμπάνια του Yes I Can. Ε, είχα, είχε γίνει ω εξή. Yes, είχε γίνει ω εξή. Ε, είχε πολύ πλάκα η όλη ιστορία. Εγώ ήμουν ε, ακριβώς ακριβώ όπω είπα, ό,τι έμαθα από τον Steve Jobs, είπα θα το κάνω στον Ομπάμα. Δηλαδή είναι 2007. Ο Ομπάμα είναι. Σα άκουγα τι προάλλε που ψάχνατε να βρείτε σε ποιο λόγο. Μιλάγατε για τον Τζον Κέρι το λόγο. Ναι, στο λόγο του Τζον Κέρι το 4-5, κάπου συνέδριο. εκεί στο συνέδριο, στο ήταν συνέδριο. που μάθαμε τον Ομπάμα. Μπράβο. Το 4. Ε, εγώ δεν τον, δεν τον το 4 δεν τον ήξερα, όμω το 7 που υπήρχε η φιλολογία, που ξεκίνησε η, η προεκλογική καμπάνια, ε, αμέσω με κέρδισε αυτό. Mm. Λοιπόν, και είδα όλου αυτού του λόγου και όλα αυτά τα πράγματα. Και το ήταν το outsider. Έτσι. Τότε περιμέναμε χίλια. Καλά, έκανα. μιλούμε για έχρωμο. Η Χίλαρη θα κέρδιζε, α πούμε. Είναι σαν να έρθει κάποιο τώρα από το Ζαϊρ στην Κύπρο και να βγει πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, ίσω όχι τόσο τραβηγμένο γιατί η κυπριακή κοινωνία είναι λίγο πιο κλειστή από την Αμερικάνικη, αλλά ναι, είναι, είναι τόσο πάνω δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση από τότε εγώ πήρα θέση και έφτιαξα τότε κάποια πορτρέτα τα οποία τα πήρε, θυμάμαι, μια οργάνωση που λέγεται Move on Org. Mm. Είναι ένα grassroots ε, οργάνωση των Δημοκρατικών και έκανα ένα βίντεο με αυτό. Και έτσι με βοήθησαν να, πάλι να γίνει viral αυτή η δουλειά. Και κάποια στιγμή ε, είμαι διακοπές στο Key West στη Φλόριντα. Όπου, by the way, είναι ίσως από τους πιο όμορφου πιο διαδρομές... Key West, κάτω, Φλόριντα, ναι, τέγει κάτω. Δεν ναι, έχω ναι, 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 η, η πιο όμορφη διαδρομή, από τι πιο όμορφε, ε, βέβαια. Είναι Μαϊάμι Key West. Αυτό ο δρόμο. Ένα τετράωρο. Δεν υπάρχει Ένα τετράωρο, αυτός. ναι. Είναι. Ρόλερ κατά... κόστερ στον ωκεανό. Ναι. Έχει κάνει πούμε. κατάδυση και εγώ κάνει κατάδυση. Καταδίσει όχι. Δεν είμαι πολύ φίλο των καταδίσεων, ναι. οπότε δεν έχω κάνει, αλλά τον δρόμο τον έχω κάνει πάνω κάτω συνέχεια. Ναι. Είναι ο κόλπο του Μεξικού. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχο. Λοιπόν. Ε, κάνω, είμαι τότε διακοπέ στο Key West και έχει γίνει, μάλιστα. Ε, εκείνο τον καιρό μπαίνω στο δίκτυο έχει φτιάξει το mybarackobama.com που είναι κάτι ναι. σαν facebook για τους οπαδούς του Ομπάμα πούμε. Ναι. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το 12 είμαστε λίγο πιο πριν στο 8 Α, αυτά τα κάνουν το 12 αυτό. Ε, και αυτά είναι το 12 είναι λίγο πιο πριν ε, okay. και έχω, έχω γραφτεί λοιπόν στο mybarackobama.com και γίνομαι μέλος σε groups σε δύο groups. Το ένα είναι Greek American for Obama και το άλλο είναι uh, expats, American expats in Greece. Και παίρνω ένα μήνυμα από την Yvette Jarvis. Η Yvette ήταν μια κοπέλα, έγχρωμη, μάλιστα, τότε πρόεδρο πρόεδρος ή αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών στην Αθήνα, η οποία είχε έρθει για να παίξει μπάσκετ στον Παναθηναϊκό. Και έμεινε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αγάπη στην Ελλάδα τρελά. Αυτή τη στιγμή στο Κολοράντο κάπου έχει φύγει δυστυχώ τελευταία χρόνια από την Αθήνα. Έμεινε στην Αθήνα, ξέρω 20-30 χρόνια. Και ήταν και δημοτική σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων κάποια στιγμή, η πρώτη ξένη που έγινε δημοτική σύμβουλο. Ε, μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα και μου λέει. Ε, χάρη, είδα αυτά που κάνεις, πολύ όμορφα θα μας κάνεις τα, τα, έντυπα των δημοκρατικών. Της λέω ευχαριστώ, είμαι στο κύριο, μόλι γυρίσω. Στο μυαλό τη, λοιπόν η ΒΕΤ, έχει ότι εγώ είμαι American. Είμαι ότι είμαι Αμερικανό πολίτη. Διότι πώ είμαι εκεί, πώ. Εγώ δεν είμαι, είμαι Αμερικανό πολίτη. Και μοιάζει με Αμερικανό, άνθρωπε μου. Έλα μου. Μοιάζει με Αμερικανό. Είμαι Έλληνα ναι, κατά το 100%. λοιπόν. και. Πράγματι λοιπόν μου λένε θα μα κάνει και εγώ αφήσει, θα μα κάνει προσκλήσει, θα μα κάνει το ένα, μα κάνει. Κάνανε ξέρεις, τα watch gala που βλέπαμε, ας πούμε, τα debate, που βλέπαμε τι εκλογέ, το ένα το άλλο. Οπότε έκανα όλα αυτά και αφού, τελειώνω, αφού φτάνουμε εκεί, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει ψήφισε έτσι. Έστειλε το μπάλοτ σου. Λέω, τι εννοεί. Ε, μου λέει, ψήφισε. Λέω, Ιβέτ, πώ να ψηφίσω, δεν είμαι Αμερικανό πολίτη. Πολύ χάρη we have a problem. Γιατί ω γνωστό στι συν, ΗΠΑ δεν μπορεί να κάνει ούτε donation, ούτε donation δουλειά, αν δεν είσαι Αμερικανό πολίτη. Άρα δεν μπορεί να δουλέψει και μια καμπάνια, και μάλιστα με προσφορά να το κάνει. Κυρίω, α πούμε, καμπάνια πλανητάριε. Αντίστοιχα, ναι, ναι, ναι. θυμάμαι να είμαι στο Keyword και να θέλω να αγοράσω ένα μπλουζάκι από του ναι. Δημοκρατικού και αν μπορώ να μην μου επιτρέπουν να, να αγοράσω ναι, ένα ναι, μπλουζάκι. Ναι, 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 ναι. Μου λένε πρέπει να έχει green card. Δικαιούσε ναι. Ναι, ναι. να, να κάνει donation για την καμπάνια του Ομπάμα, α πούμε, π.χ. Γιατί αυτό τότε το πρώτο το κάνει fund, ε, το ξέρει αυτό. Η προεκλογική του ήταν funds. Δεν ήταν δικά του λεφτά ή, ή του τα έδωσε κάποιο. Ναι, δεν μπορεί αν δεν πούμε. είσαι Αμερικανό πολίτη. Ναι, αλλά του τα έδωσαν. Δηλαδή ζήτησε από τον κόσμο. Δηλαδή αυτή το νομίζω το Χάιο ήταν που δώσαν αρκετά λεφτά. Ναι, οκ, okay, αλλά. Οπότε ε, μου λέει τώρα πρέπει να σε πληρώσουμε γι' αυτό. Γιατί θα γίνει έλεγχο, δεν μπορεί να υπάρχει μια ε, δουλειά εδώ. Ωραία, λέω δώσα μου 50 ευρώ. Α, λέει πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι, τουλάχιστον 500, α Δηλαδή πρέπει να, πρέπει να, υπάρχει μια αμοιβή που να είναι σωστή αμοιβή. Ε, λέω η ΒΕΤ δεν πάω να την δεχτώ, α πούμε, γιατί ε, δεν ήθελα, ε, δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Τέλο πάω. Θυμάμαι να μου δώσανε, δεν θυμάμαι πόσα λεφτά, και εγώ τα μετά, τα έκανα donate, όχι φυσικά στην καμπάνια, γιατί αυτό δεν γινότανε. Θα κάνα ντονέιντ σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα που μου είχαν προτείνει, ας πούμε. Και μετά, όμως, για το 12, επειδή ήθελα να το ξανακάνω και επειδή πλέον είχαν έρθει οι Democrats Abroad, δηλαδή η όλη οργάνωση, και ενδιαφερόταν να κάνουμε δουλειά μαζί, ο πατέρας μου είναι παντρεμένος με δεύτερος γάμος του, με μια Ελληνοαμερικανίδα, που είναι Αμερικανίδα επίκως, Οπότε αυτό το οποίο βρήκαμε είναι ότι μπορεί να κάνει εκείνη donation τη δική μου δουλειά. Mm. Και έτσι μπορέσαμε να, Α, να ξεπεράσουμε ναι. το σκόπελο και να κάνω πράγματα. Αυτά που μου έδειξε τώρα είναι για του Δημοκρατές. Είναι είναι να σε ρωτήσω, Κρύο. Π... δύο παιδιά, τον Άρον και τον. Αχ, πώ το Τον Άλλον. Το σπάμα, που το, είχαν το Design for Obama αρχικά και τώρα έχουν το Creative Action Network, που είναι, είναι δύο παιδιά που δουλεύουν για το Δημοκρατικό Κόμμα Σαν Φρανσίσκο. Μάλιστα του γνώρισα και στο Σαν Φρανσίσκο αργότερα και ήρθαν και στην Αθήνα, δύο από αυτού. Ε, και έτσι συνεργαστήκαμε πούμε, για διάφορα πράγματα, αλλά όλα αυτά σε επίπεδο grassroots, όχι σε επίπεδο ξέρεις, ας πούμε, ε, κεντρικό. Ναι. Όπως Όπω επίση, ε, α πούμε, προ τώρα σε αυτέ τι εκλογέ ασχολήθηκα πολύ με τον Pete Buttigieg. Δεν ξέρω αν ξέρει τον Pete Buttigieg. Όχι. Ε, Πέτ ήταν η επιλογή μου, βασική επιλογή μου. Ήταν αυτός ο δήμαρχος του South Bend, Indiana, ο gay υποψήφιο. ο οποίος για μένα είναι τρομερό μυαλό. Είναι τώρα ο Secretary of Transport στην Biden Administration. Για μένα από τα πιο ωραία μυαλά που υπάρχουν στην πολιτική παγκοσμία. Εξαιρετικό μυαλό, πανέξυπνος, με όραμα πολιτικής, με εκφράζει και πολιτικά, γιατί είναι... Άνθρωπος της σύνθεσης, της δυναμικής σύνθεσης, δέχτηκε τρομερό bullying από, από κάθε πλευρά, και από τα δεξιά και από τα αριστερά του κόμματός του, και άδικο bullying. Ε, ακόμα και ακόμα λέγανε πράγματα που τα λέγανε και τον Ομπάμα. Λέγανε, α δεν είναι. He's not gay enough, ας πούμε. Δεν είναι αρκετά gay. Δηλαδή, υπήρξε ακόμα και τέτοια είδου κατηγορία. Ναι, Όπω ναι. λέγανε τον Ομπάμα, he's not black enough. Έτσι, γιατί δεν είναι γιο σκλάβων. Ο Πατέρα του χέρι ε, για ήταν να διδάξει. Ναι ναι, 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 ναι. Άρα δεν, είναι, δεν εκφράζει του σκλάβου Αμερικάνου. Που αλήθεια είναι. Δεν εκφράζει του σκλάβου. Δηλαδή, είναι, είναι, είναι πιο intellectual ο Ομπάμα. Εντάξει, και η μαμά ήταν λευκή. Άρα ε, υπάρχει ένα, ωραίο, ένα ένα κομμάτι αλήθεια σε αυτό. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι πάβει να είναι μαύρο ή ότι πάβει να είναι δύσκολο. <laughs> ότι... Εμά το, το γεγονό ότι ξεκινούν να βάζουν διχρωμίες, τριχρωμίες, τετραχρωμίες πάνω στα χρώματα των ανθρώπων και να είναι «Είσαι τόσο άσπρο, τόσο μαύρο. Εγώ βλέπω το πόσο καλό έχει κάνει για την κάθε χώρα. Πόσο καλό έχει κάνει, πόσο, πόσο, πόσο καλό πρόδροσή και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, αν κάτσει να διαβάσει το τι γράφουν οι άνθρωποι, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, γιατί δηλαδή από εκεί ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, πριν που είχα μια άλλη συζήτηση για έναν άλλον άνθρωπο που λέγαμε για ένα άλλο podcast, α πούμε, πώ καταντά να σε μη σε θέλει κανεί, α πούμε, ή να τα έχουν όλοι μαζί σου, ενώ προσπαθεί για να κάνει ένα κοινό καλό. Όλα ξεκινούν από μια σπίθα. Τη σπίθα την βάζουν κάποιοι. Δηλαδή, ο κόσμο, ξέρει πώ είναι. Ο κόσμο είναι ένα πράγμα τηλεκατευθυνόμενο. Αλήθεια, δηλαδή, Δε πώ αλλάζει ο κόσμο την προηγούμενη του ιού με την επόμενη μέρα που ξεκινά ο ιό. Δε πώ ο κόσμο κατευθύνεται και, και, δεν, και. Δεν θα συμφωνήσω τόσο. Πιστεύω ότι είναι, είναι φαύλο κύκλο. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που κατευθύνουν. Ε, μιλώ για τη μάζα. Αλλά ναι, και η μάζα. Η μάζα υπάρχει. Δεν θυμάμαι ποιο το έλεγε αυτό. Που λέγει ότι η, 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 η νοημοσύνη τη μάζα ισούται δυστυχώ με τον κατώτερο, με τον πιο χαζό από τα μέλη τη. Στιχώς, όσο περισσότερο η είναι μάζα, η μάζα, γίνεται, πάει τα κάτω. Όσο πιο περισσότερο είναι η μάζα, τόσο πιο χαζή φαίνεται έξω. Δηλαδή, δε χώρε, ας πούμε, όπω είναι η Ινδία, η Κίνα. Δε πώ η μάζα συμπεριφέρεται. Δηλαδή, η μάζα τη βλέπει και λε. Τι στο διάολο γίνεται, α πούμε, δηλαδή, τι είναι, τι είναι, αυτά που κάνουν, α πούμε, αυτοί. Individually είναι διαφορετικό το πράγμα. Παντού συμβαίνει αυτό. Ε, βέβαια. Αλλά Βραζιλία δεν, τώρα. Δεν αγοράζω ναι. εύκολα το ότι φταίνε κάποιοι που κατευθύνουν. Γιατί πιστεύω ότι ο καθένα από εμά έχει ευθύνη να κατευθύνεται ή όχι. Ε, δηλαδή... Ο καθένα έχει ευθύνη, αλλά δεν τώρα να πα στη γιαγιά, στη νοικοκυρά, στον Α, στο Β, στο Γεωργό, στον Κασάπη, στον Α, στο Β. Και... Μια χαρά μυαλό έχουν όλοι. Βρε, δεν είπα ότι δεν έχουν μυαλό. Απλά επικρατεί, να σου πω τι συμβαίνει, Ζανέτο, πάρα πολύ. Έχει επικρατήσει πάρα πολύ. Ο φαύλο κύκλο του αρνητισμού για μένα έχει σημασία να, να, αλλάξει το πρόσημο, να αλλάξει κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν ξεκινά με έναν αρνητισμό, πάρε, ας πούμε, πάρε ένα ζευγάρι που ξεκινάνε μια σχέση και λένε τι θα γίνει αν, αυτός αφή, αν αυτή με αφήσει ή αν αυτό με αφήσει. Και ξεκινάνε λοιπόν για να μην το, αν, αν τον αφήσει να είναι καλυμμένο. Άρα ξεκινά να φτιάχνουν μια σχέση με το τι θα γίνει αν χωρίσουμε. Ε, τελικά χωρίζουνε. <laughs> και, δεν, και, και, όσο ζουν και όλα δεν ζούσαν ευτυχισμένοι. Ε, ναι, δηλαδή, διότι, σκέφτονται διαρκώ τι θα γίνει να χωρίσουν. Ναι, ναι. Πάρε, ας πάρουμε ανάποδα. Α πάρουμε ότι φτιάχνεται μια σχέση εμπιστοσύνη. Που μπορεί να διαραγεί κάποια στιγμή γιατί αποδεικνύεται ότι το δεν άξιζε. Όμω α πούμε ότι ξεκινά μια σχέση εμπιστοσύνη. Όπω κάνουν τα ζώα. Φαντάσου ότι έχει ένα πουλί που πάει και καθαρίζει ένα κορκόδηλο. Αυτό που σου λέω ισχύει, μου το έλεγε μάλιστα ένα βιολόγο ω παράδειγμα. Κάποια στιγμή σε ένα μήνυμα στο Facebook. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω όσο καλά το εξήγησε αυτός. Όμως το νόημα είναι το εξή. Στη φύση υπάρχουν σχέσει που όταν ξεκινάνε με εμπιστοσύνη γίνονται επιτυχημένε. Δηλαδή, υπάρχει ένα πουλί που καθαρίζει ένα κορκόδηλο. Ανεβαίνει το πουλί πάνω στο κορκόδηλο και αρχίζει να τρώει τα ξέρω εγώ, μικρόβια, τα ναι, σκουλίκια ναι, ναι. τι τρώει. Αν ο κορκόδηλο είτε φοβηθεί, είτε πει Α, ωραίο πουλί α πούμε, δεν πρόκειται να καθαριστεί αν ξεκινήσουμε μια σχέση αμοιβαία εμπιστοσύνη, αυτή μπορεί να σχέσει ζωή. Mm. Και ο ένα να τρώει και ο άλλο να καθαρίζεται. Και, δηλαδή είναι απίθανο. Ακριβώς. Πάρε ένα ζευγάρι το οποίο αντί να σκέφτεται τι θα γίνει αν χωρίσει, σκέφτεται πώ θα καταφέρει να ζήσει μαζί. Και σκέφτεται τι μπορώ να κάνω εγώ για τον άλλον άνθρωπο κάθε μέρα. Αντί να σκέφτεται, Α, την άτιμη θα με αφήσει και άρα πρέπει να έχω καβάντζα μια δεύτερη, ή ξέρω εγώ, να έχω ένα λογαριασμό δικό μου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε πάρε να σκεφτεί ότι όλοι αυτοί προσπαθούν κάθε μέρα να κάνουν το καλύτερο ένας για τον άλλον. Είναι απίστευτο η δυναμική που μπορεί να φτιαχτεί. Το ίδιο σε μια κοινωνία, σε μια ομάδα. Αντί να σκεφτούν αρνητικά ένας για τον άλλον, να σκεφτούν θετικά. Δεν υπάρχουν αντιθέσει, θα μου πει. Δεν υπάρχουν τάξει, δεν υπάρχουν διαφωνίε, δεν υπάρχουν διαφορέ. Αλλήμον υπάρχουν. Αλλά σκέψου τώρα να δούμε το θετικό. Το θετικό, το θετικό. Μπορεί να φτιάξει σχέσεις πολυεπίπεδες εμπιστοσύνης και να κινήσεις ανάποδα τον κύκλο. Αντί να πας στο αρνητικό, να πας στο θετικό. Με τον κορονοϊό ας πούμε. Αντί να πεις, μα εγώ κλείνω το μαγαζί μου ή το ένα το άλλο. Να σκεφτείς πώς θα συνεργαστώ, πώς θα συνεργαστώ, πώς θα συνεργαστώ. Γιατί η λύση είναι η συνεργασία. συνεργασια η, η, συνεργασία είναι η λύση σχεδόν σε κάθε πρόβλημα. Πάρε λοιπόν οποιαδήποτε στιγμή από το podcast που κάνεις. Αν τώρα έρθουμε, αν εγώ έρθω εδώ με ένα ύφο Α πούμε αρνητικό προ εσένα, αν δεν να κάνουμε καλή εκπομπή. Αν έρθω με θετικό ύφο και εσύ πάλι πει: Ωραία, τι μπορώ να κάνω καλύτερο για το Χάρη, και ο Χάρη για το Ζανέτο κλπ., κλπ. μπορεί όλο αυτό να, να δημιουργήσει μια τρομερή δυναμική. Και να, και να το απογειώσει, γιατί η, 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 το σύνολο των μερών δημιουργεί μια δύναμη ε, που είναι. Πολύ μεγαλύτερη από την απλή απαρίθμησή του, από το απλό ενα συν 1. Το ενα συν 1 δεν κάνει δύο. Πολλέ φορέ κάνει 15. Έτσι, γιατί γίνεται πολλαπλασιασμό αντί να γίνει απλά πρόσθεση. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και ε, 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 εγώ το, 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 το μαρτυρώ, το καταθέτω σαν μάρτυρα και λέω εμένα στη ζωή μου αυτό με βοήθησε. Δηλαδή να πω το θετικό, άσε το αρνητικό, το θετικό. Και το θετικό, α πούμε, στην πολιτική, άλλο ότι είναι. Άλλοτι σε, σε, το παραδέχεσαι, άλλο ότι σε, σε αποζημιώνει, α πούμε, Μαντέλα, και λε, ωραία, έκανα, επέλεξα το Μαντέλα και α, με δικαίωσε. Άλλε φορέ θα σε δικαιώσει σε κάποια, δεν θα σε δικαιώσει σε άλλα, Ομπάμα. Άλλε φορέ ε, μπορεί να σε απογοητεύσει. Εντάξει, να κάνει μια επιλογή, ξέρω εγώ, Τσίπρας, και να σε απογοητεύσει. Μπορεί να συμβεί, αλλά τι πρέπει να κάνεις εσύ. Πρέπει πάντα να κάνεις επιλογές. Και πάντα πρέπει να πεις, ωραία, έκανα αυτή την επιλογή. Γιατί την έκανα, γιατί πήγε λάθος, τι, τι μπορώ ξέρω, να κάνω, τώρα, τι, μπο, τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια. τι ήταν σωστό σε αυτόν, τι ήταν λάθος σε αυτόν. Τι πήγε, δηλαδή, μπορείς να κάνεις επιλογές και να έχεις το θάρρος όμως παραδείξεις τα λάθη σου. Mm. Βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κολλήσει να παραδείξουν τα λάθη τους. Πάρε τον κορονοϊό. Ποιο από εμά το Μάρτιο ή το Φλεβάρι, πέρσι του 2020, δεν έλεγε σιγά-μωρέ τι θα γίνει. 9 στου 10, 99 λέγανε: Έλα, μωρέ, υπερβολέ. Το έχουμε ξανακούσει. Ωραία. Φάνηκε ότι δεν ήταν υπερβολή. Φάνηκε ότι υπήρχε πρόβλημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλαν ποτέ να αλλάξουν την αρχική του άποψη, ότι κάναν λάθο, λάθο εκτίμηση. Άνθρωποι γράφανε άρθρα στο Bloomberg και, εκτί... και, εκτί... και εκτέθηκαν εξετέθησαν έτσι. είπανε Α, δεν έχουμε ακούσει πόσε φορέ θα έρθει μια πανδημία και δεν έρθει. Αλήθεια είναι. Αυτό, και ωραία. Τι σημαίνει αυτό, ότι επειδή άκουσε πολλέ φορέ και δεν, ήρθε, δεν θα έρθει ποτέ. "Τι τώρα ήρθε λοιπόν. Δηλαδή, αν, πόσο ανόητο είσαι να δεν βλέπει τα στοιχεία. Οι άνθρωποι που λέγανε, Α, είπε, είπα το τάδε, άρα είμαι πια εκτεθειμένο. Μα ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξει άποψη. Αν, αν, αν βλέπει ότι είναι λάθο. Είναι χαζομάρα να μην αλλάξει άποψη. Και είναι χαζομάρα να μην μαθαίνει από τα λάθη σου. Είναι απλά ένα χαζομάρα. Ένα από τα, από τα, από τα βασικά πράγματα που μου μάθω ο Steve Jobs και που έχω μάθει και που ε, αισθάνομαι πραγματικά πολύ καλά με αυτό είναι ότι παραδέχομαι εύκολα τα λάθη μου. Και τον έχω κάνει κάποιο λάθος, δεν σημαίνει ότι θα το ακυρώσω πλήρω. Δηλαδή, εγώ έχω ψηφίσει, ας πούμε, στη ζωή μου την ε, ε, Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που προφανώ ήταν λάθο επιλογή. Όμως δεν σημαίνει ότι ο Κωνσταντοπούλου δεν έχει και κάποια πράγματα να τα παραδεχτεί σε αυτήν. Μόλι την τρέλα κλπ. Έχει και ποιότητε. Δεν μπορεί να πει λοιπόν ότι τα ακυρώνω όλα. Κι καμιά φορά ψεφίζει και λε: Μπορεί να μην το θέλει και όντω αυτό, αλλά λε παρά το άλλο, καλύτερα αυτό. Πώς φορέ μα τυχαίνει αυτό το πράγμα. Που τελικά δηλαδή, μπορεί να, να είναι λάθο κιόλα. Τελικά μπορεί να είναι λάθο, ναι. Yeah. Ε... Όμω δεν σημαίνει ότι θα τα ακυρώσει όλα. Καταλαβαίνω, θα πει, ωραία, εγώ ψήφισα τον Χ, και ο Χ λοιπόν είναι για πέταμα. Όχι, δεν είναι για πέταμα. Υπήρχε αυτό το λάθο, το άλλο λάθο, πρακτικά αυτό φαίνεται, αλλά υπάρχουν ακόμα αυτέ οι αξίε σε κάποιου ανθρώπου. Για παράδειγμα, α πούμε, η Κωνσταντοπούλου ήταν μια γυναίκα που τουλάχιστον δεν την ένοιαζε εξουσία, α πούμε. Ναι, ναι. Έτσι, Δεν είπε ότι εγώ θα πουλήσω τα πάντα ναι, ναι, ναι. για την καρέκλα. Και αυτό δεν μπορεί να μην το εκτιμήσει. Απ' την άλλη μεριά, πάλι και κάποιο που στέκεται στην καρέκλα, αλλά φέρνει αποτέλεσμα, και αυτόν εγώ τον εκτιμώ. Ναι, ναι. Λες, ωραία. Είναι καρέκλο αλλά φέρνει και αποτέλεσμα. Άρα εντάξει. Έτσι ακριβώ. Και αυτό είναι μια αξία, α πούμε. Ωραία. Να σε ρωτήσω με το θέμα του design. Για να πάμε πίσω στο κομμάτι mm -hmm. του design, να, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ε, εσύ πότε ξεκίνησε, εσύ μου είχε αναφέρει πριν για το θέμα με το ότι το Fortune ήταν, α πούμε, το, το, κομμάτι το οποίο ξέρεις ξεκίνησε εκεί να φαίνεται διαφορά. Δηλαδή, ήταν το, το έναυσμα, α το πούμε, για κάτι καλύτερο. Ε, Πώ όμω εσύ από εκεί και πέρα ξεκίνησε να έρχεσαι σε επαφή με αυτέ τι εταιρείε, όπω να αναφέρω κάποιε που έχει Nike, Toyota, Adidas, Google, Ferrari, IKEA, Delta Airlines, Coca-Cola και άλλοι τόσο, ξέρω εγώ. Εγώ τι έκανα όταν είδα το μοντέλο, το μοντέλο τι ήταν, θα κάνω κάτι πραγματικά το αγαπάω, κάτι που είμαι καλό. Θα το αφαιρώνω πάρα πολύ χρόνο. Θα προσπαθώ να το κάνω viral. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή ότι όχι μόνο θα προσπαθώ να κάνω πράγματα σε βάθος και καλά, αλλά θα είμαι εξωστρεφής, θα τα δείχνω και έξω. Και όχι μόνο θα τα δείχνω και εκεί έξω, εκείνο τον καιρό μελετούσα και με ποιο τρόπο γίνονται viral πράγματα. Και το 2006-2007 όταν γινόταν κάτι viral έμενε καιρό. Mm. Επίση ήταν πολύ πιο, εύ, πολύ πιο εύκολο από την τώρα. Δηλαδή σήμερα κάνει κάτι viral και ζει 10 λεπτά. Ζει ένα τέταρτο, μισή ώρα. Ενώ όταν, όταν έκανες κάτι viral το 2006 μπορεί επί δύο μήνε να έχει hot. Μπορεί μέχρι σήμερα ας πούμε, να υπάρχει κάτι, αυτή η εικόνα. Και να είναι hot. Να, 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 να παραλαμβάνει σε πάρα πολλά blog κλπ. Ε, άρα. Είχε και πίσω ο ανταγωνισμό ήταν μικρότερο, δηλαδή, το, 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 το ποσοστό τη παραγωγή που έβγαινε στο ίντερνετ ήταν μικρότερο από αυτό που βγαίνει σήμερα. Άρα ε, το, τα προσπάθησα όλα αυτά, μου βγαιναν, βέβαια έβαζα στόχους Δηλαδή είπα, ποιες αγορές θέλω να προσεγγίσω. Ε, είχα πει ας πούμε, τεχνολογία ε, μέσα μαζική ενημέρωση, περιοδικά κλπ. Μετά η Ιδάνη ήμουν, κοίταξε, αισθάθηκα και λίγο τυχερό. Μου ήρθε την ίδια στιγμή η IKEA, α πούμε, μετά. Ποια χώρα? Ε, Σουηδία. Η IKEA Σουηδία έγινε μια καμπάνια, βραβεύτηκε κιόλα μετά αυτή η καμπάνια. Ε, ήταν Long Live Diversity, λεγότανε. Και ήταν μια καμπάνια ε, που θέλανε να φτιάξουμε με, με έπιπλα, ας πούμε, με, με προϊόντα IKEA, μια σειρά πορτρέτα. Που ήταν ε, έγχρωμοι, γκέι, γιαγιάδε, παππούδες, δηλαδή ξέψεις, παιδάκια, δηλαδή. Diverse. Ναι, ναι. Και μ, μάλιστα είχε πλάκα εκείνο και τον καιρό, γιατί εγώ ήμουν σε ένα μετέχνιο επαγγελματικά. Ένιωθα ότι η δουλειά μου στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι, ήταν σε κρίση, και η Ελλάδα δεν ήταν σε κρίση το 9, η Ελλάδα ήταν σε κρίση, κατά τη γνώμη μου, από το 99, και πήγαινε συνεχώ προ τα κάτω. <coughs> δηλαδή, έβλεπα το μοντέλο τη Ελλάδα. Είναι προβληματικό γιατί ήταν ένα μοντέλο που δεν βασιζόταν στην παραγωγή. Άρα όταν εσύ κάνεις υπηρεσίες διαφημιστικές ή επικοινωνιακές χρειάζεσαι μια βιομηχανία, μια, μια παραγωγή. Γιατί αλλιώς τι επικοινωνεί, μη παραγωγή. Άρα άρχισα από, την, από τότε, εγώ αποφάσισα από το 2 ας πούμε ότι θα ανοιχτώ έξω, θα προσπαθήσω να ανοιχτώ έξω είτε μεταναστεύοντα, γυρνώντα στην Ιταλία όπως σπούδασα ε, είτε θα το προσπαθήσω μέσα από το δίκτυο. Είτε και τα δύο. Ναι. Ε, έκανα κάποια ταξίδια στην Ιταλία, προσπαθούσα να βρω μια θέση να διδάξω εκεί, ούτω ώστε να καλύψω τα πρώτα μου έξοδα κλπ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει ένα κεφάλαιο, είναι δύσκολο να πει ότι ξέρεις, αλλάζω μια χώρα, πάω τώρα κάπου ας πούμε, και ξαναρχίζω από το, μηδέν. Ε, Επίση στην Ελλάδα ήμουνα ας πούμε επιτυχημένος σχετικά. Ναι. Βέβαια το επιτυχημένος σημαίνει πάρα πολύ κόπο πάρα πολύ μικρή από, α, α, τελικά αυτό που σου στο χέρι ήταν ελάχιστο και, ήταν, και το κέρδο το μάρτσιν ήταν μικρό ναι, και μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη τελικά ε, ειδικά αν είσαι άνθρωπος ο οποίος ας πούμε είσαι τίμιος ε, εγώ δεν, δεν μπορώ, η δουλειά ενό ανθρώπου που συνεργάζεται με μεγάλε εταιρείε και λοιπά, δεν, γίνεται είναι με μαύρα και ξέρω, έτσι, δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Άρα δεν σου τίποτα. Δεν σου μένει τίποτα κυριολεκτικά. Και σε μια αγορά η οποία μάλιστα δεν ήταν τίμια, δηλαδή έπαιρνε πιταγέ που μετά ενδεχομένω δεν πληρώνονταν και τι κυνήγανε και τι λέγανε, αυτό ήταν μια τρέλα, μια οδύσσια. Και πόσο μάλλον έρχεται και μια φορολογία η οποία μια δεν σου αφήνει τίποτα. Μια οδύσσια. Δηλαδή έλεγες, εί, μου χρωστάει αγορά 20 χιλιάρικα. Χρωστάω στην αγορά ένα χιλιάρικο και μου κόβουν το ρεύμα. Μιλάω για πραγματικά γεγονότα τώρα, έτσι. Ε, άρα κάτι δεν πήγαινε, πήγαινε λάθο στην αγορά. Και ε, έλεγα ότι ωραία, προσανατολίζω μου προ τα έξω. Ε, ή κάνω ό,τι μπορώ για να επιβιώσω. Δηλαδή, έγραφα, δίδασκα, έγραφα βιβλία για το Photoshop και μέσα από κάποιο βιβλίο για το Photoshop που γνωρίζαμε με του ανθρώπου Adobe και του αντιπροσώπους τότε στην Ελλάδα, του διανομή, αλλά και του ανθρώπου που ερχόνταν και από την Adobe Europe, α πούμε, οι οποίοι ήλεγχαν του διανομή. Και μου προτείνεται εκείνο τον καιρό μια θέση την οποία παίρνω, προσπαθώ να πάρω και καταφέρω να πάρω, που είναι channel manager για το Mediterranean region, δηλαδή Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος, Μαλτά. Που κάνεις channel manager, δηλαδή ήταν μια θέση που εγώ δεν είχα ο, βασικά ούτε τα τυπικά προσόντα, απλά η συγκυρία μου είχε κάνει να γνωρίσω τους ανθρώπους, να πούν, α, να του δώσουμε μια ευκαιρία, έτσι γνωρίζω την Αφρική, γιατί περιέργω η Ελλάδα είναι κάτω από το Middle East Africa. Το Middle Αφρικά Africa διοικείται από το South Africa. Άρα βρίσκομαι στο Johannesburg για training και εκεί. Γοητεύομαι από όλα αυτά. Μάλιστα είμαι δύο χρόνια, πάω το 8, δύο χρόνια πριν το Mundial του 10. Άρα βλέπω το τι θα γίνει. Βλέπει την έξαρση. Βλέπω το τι θα έρθει. Έτσι. Αποφασίσω να ασχοληθώ λοιπόν δύο χρόνια με την Αφρική με πάρα με επηρεάζουν πάρα πολύ, με πάρα πολύ ε, κάποιοι άνθρωποι, όπως λέγα πριν για τον πατέρα μου, που και εκείνο επιμένει σε αυτά, η μητέρα μου, που έχει μια, η οποία ήταν διακοσμήτρια, μια πιο συναισθηματική προσέγγιση, δηλαδή όσο χρωστάω στον πατέρα μου για την... για το ορθολογικό στη μαμά το χρωστάω για τη συναισθηματική νέμωση. Ναι, που μου λέει, α πούμε, το τι θα πρέπει να κάνω κάθε μέρα, το πώ να αισθάνομαι όμορφα την ημέρα, α πούμε, ακόμα και αν είναι ένα όμορφο φλιτζάνι ναι. ή ένα όμορφο παράθυρο, μια κουρτίνα, τα οποία θυμίζουν τον επιτάφιο το του Περικλή, αν πάμε πίσω, το, τα καθημερινά πράγματα, πόσο ευτυχισμένο μα κάνουν. Τέλο πάντων. Πάω λοιπόν, αποφασίζω να πάρω μια θέση, να ξαναδεί τι περίεργο πράγμα κάνω. Λέω, αντί να προσπαθώ να μεγαλώσω το γραφείο μου για να έχω περισσότερους Έλληνες πελάτες, όπου δεν είμαι θα προσπαθήσω να πετύχω κάνοντας εικονογράφηση έξω. Για να το κάνω αυτό χρειάζομαι να μπορώ να φτιάξω αυτά που θέλω και για να φτιάξω αυτά που θέλω χρειάζομαι χρόνο. Για να έχω χρόνο πρέπει να μπορώ να τον πληρώσω το χρόνο. Άρα θα βρω μια δουλειά, θα δουλεύω νύχτα μέρα, θα βρω μια δουλειά που να μου αγοράζει την επιβίωση μου για να πέσω με τα μούτρα σε research and development, σε R&D των εικόνων που θέλω να φτιάξω εγώ. Και έρχεται εκείνο τον καιρό η Adobe και μου προσφέρει αυτή τη θέση που είχε πολύ καλά χρήματα κλπ. Φυσικά πολύ χρόνο να τρέχω σε ταξίδια. Ας πούμε, στο Ισραήλ είχα πάει μέσα σε τρει μήνε, οχτώ φορέ. Μπορεί να με έπαιρνε ο, το αφεντικό μου και να μου έλεγε Πάμε, ξέρω εγώ, αύριο έχουμε συνέδριο στο Παρίσι. Ξέρω, φύγαμε. Αμέσω. Ε, ε, άρα θυμάμαι να, εγώ να μην έχω αφήσει τίποτα. Να διδάσκω, να γράφω, να ακολουθώ του πελάτε μου. Θυμάμαι να είμαι στην Κωνσταντινούπολη κάποια στιγμή και να έχω πελάτε μπροστά, και εγώ να τελειώνω μια εκνογράφηση. Δηλαδή <laughs> <laughs> Πα παράνοια, παράνοια. Και κάποια στιγμή έλεγα θα μαζέψω χρήματα από την Αντόμπι δουλεύοντα δύο χρόνια για να μπορώ να ζήσω ακόμα και ένα χρόνο χωρί να κάνω τίποτα και να έχω τη δουλειά μου αυτή. Στάθηκα τυχερό εκείνη τη στιγμή γιατί γίνεται το μπαμ στο Fortune, δηλαδή να καταλάβει το Fortune δημοσιεύεται τον Απρίλιο του 8. Εγώ 1η Απριλίου του 8 βρίσκομαι στο Johannesburg πρώτη μέρα στην Adobe. Μου έρχεται μετά από ένα μήνα μια δουλειά από μια τράπεζα στη Βραζιλία. Όπου εκεί ανακαλύπτω μάλιστα τι σημαίνει, γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει να κάνει μια καμπάνια τόσο μεγάλη. Τι σημαίνει οικονομικά. Δεν είχα ιδέα πιστεύω ότι μέσα είναι λίγο πολύ σαν την Ελλάδα. Να κατάλαβα ότι πάνω να μείνω με 10 φορέ, 20 φορέ. Είπα, wow, ξέρει, εδώ υπάρχει ένα άλλο κόσμο. Λοιπόν, και μου φαινόταν ότι θα. Μάλιστα, του ζήτησα ένα παλαβό ποσό και πίστευα ότι θα μου πούνε You are crazy, α πούμε. Τι μα λε. Και εκείνοι είπαν, ναι, και όχι μόνο θέλουμε 6 εικόνε, θέλουμε 10 εικόνε. Θα μα κάνει μια καλύτερη τιμή για τι 10. Θυμάμαι <laughs> <laughs> να χοροπηδά πάνω στο στρώμα μου. Και είπα, Ωραία. Θα τα κάνω όλα για να μαζέψω όσα πιο πολλά λεφτά μπορώ για να μπορώ να συνεχίσω αυτό. Δεν πίστευα όμω τα έχει διάρκεια. Θα το δεν πίστευα. έλεγα, «Ε, θα κρατήσει έξι μήνε. Μου ήρθε η IKEA, μου ήρθανε μετά και κάποια στιγμή κάνουν το λάθο από την Adobe. Α, 2008 Σεπτέμβρη είναι Lehman Brothers, κατάρρευση. Η Adobe απολύει 10% του προσωπικού τη, όσο μπορούσε δηλαδή. Σύμφωνα με του νόμου. Όχι εμένα, γιατί έτσι κι αλλιώ εγώ ένα contractor, δεν ήμουν ένα employee και ήμουν ο μοναδικό σε αυτό το region, άρα σιγά δεν μπορούσα να με απολύσουν. Έβλεπα βέβαια ότι εγώ δεν είμαι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Ούτε το channel managing με ενδιέφερε, αλλά ούτε και το distribution της Adobe, όπως ήταν τότε με πακέτα ε, CD κλπ, έχει μέλλον. Δηλαδή καταλάβαινα ότι αυτό θα ζήσει έξι μήνες, Εναι. ένα χρόνο, δύο ακόμα. Και πράγμα τόσο έζησε. μετά, είναι όλα Οπότε είπα... Ε, κάνουν και το λάθο, ενώ ήταν, το South Africa ήταν ένα εξαιρετικό team, υπέροχοι άνθρωποι, ακομπλεξάριστοι, business only, τύπο out of personal, ξέρω, de politics πολιτισμίτε, μπουρδε. Με παίρνουν από την από το South Africa και μου πηγαίνουν κάτω από την Τουρκία. Και ενώ εγώ γενικά με του Τούρκου έχω καλέ σχέσει, και την Κωνσταντινούπολη την αγαπώ, και Τούρκου φίλου έχω κλπ. Αναρωτιόμουν πόσο ηλίθια μπορεί να είναι μια εταιρεία, που να παίρνει την Κύπρο και να την βάζει κάτω την Τουρκία. Έλεγα καλά, πάνε τα καλά του. <laughs> δηλαδή είναι με τα καλά του αυτή η τύπη. <laughs> και ε, δυστυχώ η ποιότητα του τότε αφεντικού τη Τουρκία ήταν τραγική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τραγικό, ο οποίο μάλιστα έφυγε από την εταιρεία αργότερα, σχεδόν κλεβοντά την. Πώς πάω. Ε, Όμω αισθανόμουν πολύ άσχημα μαζί του. Ήρθε η κρίση τη Lehman Brothers, Είδα, απομυθοποίησα και πάρα πολύ την εταιρεία από μέσα. Δηλαδή, έβλεπα πώ άνθρωποι που ήταν οικονομικοί αναλυτέ, συγγνώμη, αλλά δεν πατούσαν πουθενά, δεν μπορούσαν να κάνουν καμία πρόβλεψη. Ήταν καλοί οικονομικοί αναλυτέ όσο όλα πήγαιναν καλά, αλλά όταν είχε έρθει η κρίση, δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τίποτα. Δηλαδή, λέγανε ποιο ήταν ο τζίρο του χρόνου για την Ελλάδα, για το Ισραήλ, και προτείνανε κάτι νούμερα, τα οποία όχι απλά δεν ήρθαν ποτέ. Θα ήμασταν ευτυχεί να έρχονταν το 1 τρίτο από αυτά, α πούμε. Δηλαδή, απλά ήταν στον κόσμο του. Ε, την ίδια στιγμή, θυμάμαι ότι κυνήγαγα μια δουλειά από μια φαρμακευτική στο Σικάγο και έλεγα: Αν την πάρω αυτή, θα φύγω. Παρετούμε. Και πράγματι την πήρα. Και με είχε πάρει ο, το αφεντικό μου ο Τούρκο και κάποια μπουρδα μου λέγε πάλι και του λέω: Εντάξει, I'm... that's it. Ναι, I ναι, quit. Τέλος, <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Σε ένα μήνα, πόσο θε να μείνω. Ναι. Ένα μήνα, δύο μήνε. Μου λέει μπορεί να φύγει και αύριο. Μα θες, αλλά εντάξει, καλύτερα να κλείσει. Και αυτό το μήνα κλείσει χρόνο. Ναι, ναι. Είπα και εγώ, α το έχω στο βιογραφικό μου ολόκληρο. Έφυγα λοιπόν από την Αντόμπι. Ε, και είπα, αυτό θα κάνω. ας πούμε. Και, και επειδή έπρεπε πλέον να, να έχω έναν τρόπο να ανανεώνομαι για να το κάνω να ζήσει αυτό το πράγμα, εκεί μου ήρθε και η σκέψη να έρθω στην Κύπρο. Εκεί δηλαδή την πρώτη φορά που είπα ότι ναι, αλλά εγώ α πούμε στην Ελλάδα όσα χρήματα και να βγάζω, μα όσα χρήματα και να βγάζω δεν μου μένει τίποτα. Άρα μήπω πρέπει να βρω έναν τρόπο κάτι να μου μένει, γιατί ωραία, δεν έχει Ναι, μόνο, είναι μα, ωραίο αλλά, να δουλεύει ρε παιδί μου, αλλά... Και... πληρώνει ναι, 90, είναι... θα έχει είναι... χρέη στο Είναι τέλος. παλαβό, ναι. ναι. Σκεφτόμουν τέλο πάντων να έρθω από τότε. Δοκίμασα, λέω, ωραία, πάμε να δούμε την Κύπρο. Γιατί εγώ στον άκτο που διδασκά είχα πάρα πολλού Κύπρου μαθητέ και συνήθω ήταν εξαιρετικά παιδιά, καταπληκτικά παιδιά. Είναι καταπληκτικά παιδιά. Και ξέρει, η Κύπρο για μένα που έχω γεννηθεί το 67, που έσα το 74, ένα από τα πράγματα που θυμάμαι, α πούμε, από τι πρώτε μου αναμνήσει το 1974, η Κύπρο για μένα ήταν πάντα κάτι θλιβερό. Ξέρεις, κάτι που ήταν η χαμένη πατρίδα, α πούμε, κλπ. Εξού και δεν είχα έρθει ποτέ. Ποτέ στο νησί. Και τυχαίνει ένα συνέδριο το 9, καλή του ώρα, του κλίμη του Μαστορίδη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Λευκοσίας, και αυτός Ελλαδίτης από την ε, Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικό μυαλό, ίσως να πρέπει να κάνετε μια κουβέντα με το κλίμη. Και έρχομαι να, να δω την Κύπρο. Και λέω, αποκλείεται να ζήσω στη Λευκοσία εγώ, τη εβδομάδα του συνεδρίου, Κλείνω ένα δωμάτιο εδώ στην ε, Λάρνακα, στο σε ένα ωραίο ξαναδοχείο μιλάμε τώρα, όνομα, που βλέπει έτσι το λιβικό ναι, το, ναι. Το Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι λιβικό εδώ. Ανατολική Μεσόγειο. Και... Όμως η Λάρνακα δεν μου άρεσε. Δηλαδή, η Λάρνακα δεν ήταν η πόλη που αισθητικά μου πήγαινε. Και κάπως έτσι απογοητεύτηκα. Και λέω, δεν μου πολύ αρέσει. Όμως, μετά από ένα χρόνο-δύο, <coughs> λέω θα πρέπει να δώσω άλλη μια ευκαιρία στην Κύπρο. Και ρωτάω φίλου, πού να πάω, μου λένε, είμαι είτε στην Αγία Νάπα, είτε στην Πάφο. Και έκλεισα, θυμάμαι, ήταν μια, ένα δύσκολο καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβρη του 11 τώρα. Ε, είχα δουλέψει, δούλευα και την Gatorade για μια παγκόσμια καμπάνια, ε, δούλευα μέρα νύχτα. Για ένα καλο, για, ουσιαστικά από το Φλεβάρι μέχρι το Σεπτέμβρη δούλευα μέρα νύχτα. Και λέω, θα πάω 10 μέρες κάπου. Μάλιστα δεν είχα βγει, δεν νομίζω ότι βγήκα ένα χιλιόμετρο πέρα από το ξενοδοχείο. Δηλαδή, ήμουν τόσο πλιώμα. Και έμεινα στο Αλμύρα, στην Πάφο, που το αγαπάω έκτοτε πάρα πολύ. Και, και ερωτεύτηκα την Πάφο. Δηλαδή, αυτός ο ήλιος που μένει μέσα στο δωμάτι του λιοβασίλεμα το κάστρο, οι φίνικες, αυτό και μόνο, γιατί δεν είδα παραπάνω. Mm. Σου αρέσει. Ε, με με εγωίκες. Ε, πότε ήρθε στην Κύπρο Και μου πήρε βέβαια Γιατί πάντα είπαμε ότι προσωπικά είναι όλα Που κάνουμε Τέλος πάω, Οικογενειακές καταστάσεις, προσωπικές καταστάσεις Δεν ακολουθούσαν Και όταν έπαψαν να υπάρχουν Έφυγα σε μια εβδομάδα ε, Τι χρόνια Νοέμβριο του 2015 mm. ε, Ήταν η συγκυρία πολύ άσχημη Γιατί Είχε γίνει και το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που πια δεν θα σου μένε τίποτα. Θα έχει και χρέη, α πούμε, όσα χρήματα και να βγάζες. Και ταυτόχρονα ήμουν ελεύθερο οικογενειακά. Άρα είπα, έφυγα. Έφυγα. Δεν, δεν μένω ούτε στιγμή πια. Mm. Πήρα μια παλιά μου μαθήτρια γιατί έψαχνα να βρω ένα σπίτι. Ε, ε, λίγο οι, οι μεσίτες αδιαφορούσαν για μένα γιατί εγώ ψάχνα ένα μικρό σπίτι να μείνω μόνος μου. Άρα, ξέρω εγώ, δεν είχαν κίνητρο να, mm. να ενδιαφερθούν. Αλλά είχα μια μαθήτρια, καλή τη ώρα, έγινε κουμπάρα μου αργότερα, ε, η οποία μου έλεγε όταν ε, την είχα πριν χρόνια στον Άκτο, μου έλεγε «Α, κύριε Τσέβη, αγαπάτε την Κύπρο, πρέπει να έρθετε να ζήσετε στην Πάφο και έχουμε ένα ωραίο σπίτι να σας νοικιάσουμε». Οπότε την πήρα τηλέφωνο τη λέω: Το έχετε ακόμα το σπίτι, ή μπορεί να μου βρει, γιατί αυτό το σπίτι θα ήταν μια βίλα. Τώρα, εγώ μόνο μου σε μια βίλα τι θα έκανα. Λέω, μπορεί να μου βρει ένα σπίτι να μείνω. Καλή τη ώρα τη Όλγα. Μου βρήκε σε 24 ώρε, μου έστειλε φωτογραφίε, διευθύνσει. Ε, πήρα την Αενέρ, ήρθα στην ε, Πάφο και έκλεισα το πρώτο, δεύτερο σπίτι που είδα στην Τάλα. Και από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2016, είμαι μόνιμα στην Πάφο πλέον ε, στην Αναρίτα, ο Σπίτι, ναι, ναι. είμαι πια σε δύο χρόνια νομίζω μπορεί να είμαι και πολίτη, άρα αισθάνομαι πια Κυπρέος. Κύπριος. Κύπριος, ε. ε. ωραία. Ε, Ερχόμενο στην Κύπρο το 2015, εσύ είχε τι σου στο εξωτερικό, ήσουν ήδη ε, ναι. στημένο. Ναι. Ωραία. Για έναν νέον ο οποίο θέλει να ξεκινήσει, και βλέπει είναι 20-25 χρόνια τώρα, ή ένα 35 πεντάρι, βέβαια, ένα ναι. άνθρωπο. Ποτέ δεν είναι οποίος... αργά. Και, και στην ηλικία μου να είναι και 50, να είναι και 60 να είναι. οποίο ε, ε ανεξαρτήτου ηλικία, θέλει να ξεκινήσει να, να γνωρίσει αυτόν τον κόσμο που βλέπει όλε αυτέ τι εταιρείε που είναι ελκυστικέ, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Δηλαδή, η αναφορά του το, το ονόματο του, ξέρει, είναι κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλά ονομάζεται αυτό το όνομα, ξέρω εγώ, IKEA ή Ferrari. Το θέμα είναι ότι έχεις επιλέξει, έχουν επιλέξει εσένα πάνω από 10-20% χίλια άτομα άλλα, α πούμε, που είναι εισάξια ή και μπορεί και καλύτερα, ας πούμε, σε κάποιε περιπτώσει. Mm -hmm. ε, εσύ πώ προσεγγίζει αυτέ τι εταιρείε. Σαν δεν είναι πώς, τόσο. Πώς, Πώ πώς, πώς προσεγγίζει αυτέ τι εταιρείε και ε, πώς πώ καταφέρνει να, κερδι, να, σε κερδ, να κερδίσει, κατάλαβε. Δηλαδή, αυτό είναι το, το ερώτημα μου. Όσο ανάγκη έχει εσύ μια εταιρεία, άλλο το έχει και εκείνη. Ναι. Δηλαδή, μια εταιρεία που λέγεται Apple, Google, whatever, Όσο σπουδαία και αν νομίζει ότι είναι. Καχιν δεν είναι τόσο σπουδαία όσο νομίζουμε. Αν τι δει από μέσα, έχουν διάφορα προβλήματα. Αλλά ε, οι εταιρείε αυτέ έχουν ανάγκη κάποια πράγματα. Πρέπει να κάτσει να σκεφτεί ποια είναι η ανάγκη που έχουν και να προσπαθήσει να την προτείνει. Ε, Α πούμε η Nike, αν τη στείλει ένα μήνυμα, το έχω κάνει. Και το έχω κάνει όταν επί, περίπου την είχα βάλει ω στόχο την Nike. Δηλαδή, έλεγα, εγώ θέλω να δουλέψω στον αθλητισμό. Γιατί θέλω να δουλέψω στον αθλητισμό, Γιατί μου αρέσει η παράδοση. Μου αρέσουν οι εθνικέ ταυτότητε, οι ελληνικέ μουσικέ. Μου αρέσει να ταξιδεύω με το μυαλό μου μελετώντα μια χώρα. Όπω ξεκίνησα με την Αφρική, να τη μελετάω, ήθελα να μελετήσω άλλε εθνικέ ταυτότητε. Με εγώ είτε με πάρα πολύ αυτό. Γιατί το ωραίο με τι εθνικέ ταυτότητε είναι ότι βλέπει ότι όλα συνδέονται. Α πούμε, την Αφρική έχω φτάσει στην οροσειρά τα Παλάτσια, α πούμε, και έβλεπα πώ το μπάντζο είναι αφρικάνικο, δηλαδή έβλεπε πώ όλα συνδέονται. Ναι, και ό,τι ναι. σ' αρέσει και αγαπά, τελικά για κάποιο λόγο το αγαπά, για κάποιο λόγο συνδέεται. Έτσι λοιπόν, επειδή μου άρεσε να κάνω αυτό, είχα σκεφτεί ότι ο αθλητισμό, παρότι εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φιλάθρο, ω καθόλου φιλάθρο και καθόλου οπαδό στην Κύπρο, α πούμε, με τη μισή πρώτη εθνική. Ε, ήταν όμως ένας χώρος που οι εθνικές ταυτότητες είναι πολύ έντονες Όταν μιλάς για μία ομάδα, η ομάδα εκφράζει τη γειτονιά, την πόλη, την πατρίδα την, ξέρεις, Και άρα αυτό μπορεί την θρησκεία, μπορεί να, μπορεί να εκφράζει πάρα πολλά πράγματα Άρα αυτό ήταν πολύ ωραίο σαν μελέτη Σκεφτόμουν λοιπόν με ποιο τρόπο θα, θα, θα δουλέψω για την Nike γιατί, γιατί μου άρεσε η Nike ως εικόνα και μου άρεσε, άρεσε και το marketing τη Nike. Αν θέλει, είναι μοναδικό, α πούμε. Στα, δηλαδή, έχει δημιουργήσει σχολή. Στην ουσία, όλε οι εταιρείε κάνουν αυτό που έκανε η Nike από τα Seven Αυτό που δεν πήγαινε στο προϊόν, αλλά ένα, στην εταιρεία. Ναι, ιδέα, έδειχε ένα αγώνα, α πούμε. Ξέρω, ναι, πάλι ο Steve Jobs είναι από ίσω έτσι, που μου τα έχει δείξει αυτά. Λοιπόν, ε, έλεγα, ωραία. Τι, 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 αυτοί έχουν μια σειρά αθλητέ καταρχήν που του πονσοράρουν. Άρα, όταν θα φτιάχνω εγώ ένα. ένα πορτρέτο έναν αθλητή, μια κονογράφη, θα επιλέγω αθλητέ Nike ή ομάδε Nike. Α πούμε η Βραζιλία. Ήταν σπονσοράρι Nike τη Βραζιλία. Άρα διάλεγα από του φεριστές από τη Βραζιλία. Προσπαθούσα να, να σκέφτομαι τι έρχεται μπροστά. Δηλαδή, όπως ας πούμε. Όπω είδα τότε ότι το 2008-2010 το θα έρθει το Μουντιάλ στην Αφρική και θα είναι σημαντικό, ε, λέγα, ωραία, το 12 ε, ήταν η Ολυμπιακή Αγώνα στο Λονδίνο. Το 14 στην, ε, ε, στη Βραζιλία, πούμε, το Μουντιάλ. Και, δηλαδή, έβλεπα, μπορούσα εύκολα να προβλέπω το, 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 μέλλον. Γιατί ο αθλητισμός έχει κάποια γεγονότα στα οποία μπο... είναι σίγουρο θα γίνουν. Εκτός αν έρθει ο κορονοϊός. Αλλά ε, με το και αυτό τώρα. έχει πλάκα, έτσι. Άρα μπορεί να πει ότι εγώ έχω τέσσερα χρόνια μπροστά μου να μελετήσω το Κατάρ, ξέρω εγώ, ή το Μιλάνο, ή οτιδήποτε θα έρθει. Και αυτό είναι πολύ γοητευτικό γιατί είπαμε πριν και η βάση μα αυτή είναι νομίζω, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι το βασικό κεφάλαιο σε αυτή είναι ο χρόνο. Άρα χρειάζεσαι χρόνο. Και ο χρόνο μπορεί να το σπαταλήσει με διάφορου τρόπου, αλλά αν ξέρει ότι κάτι θα είναι hot σε λίγο καιρό, γιατί να με του πατήσει. Και αν σ' αρέσει κιόλα, έτσι, με μ' άρεσε. Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί να με του σε αυτό. Άρα επένδυα πάρα πολύ σε ό,τι θα ερχόταν στον αθλητισμό. Και κάποια στιγμή ένα από του ανθρώπου που με αντιγράφανε πάρα πολύ, ο οποίο ήταν και φίλο μου και του μετέδιδα και γνώση και λοιπά και λοιπά, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Δεν θα το πιστέψει, δουλεύω για την Nike. Και με πιάνει απίστευτο άγχο, λόγα: Α, το εμένα θέλουνε και βρήκαν αυτόν. Δηλαδή κάναν λάθο. Και έτσι είχε συμβεί και αυτό το μάθα αργότερα. Ε, και τι έκανα τότε. Του έστειλα για πρώτη φορά ένα μήνυμα. Ενώ προσπαθούσα να του τραβήξω την προσοχή και του την είχα τραβήξει, απλά κάναν λάθο μήνυμα. Ε, του έστειλα ένα μήνυμα. Αν στείλει ένα μήνυμα στην Nike, θα σου επιστρέψει πίσω λέγοντα ότι ε, ευχαρίστω να μα στείλετε την ιδέα σα, αλλά θα την έχετε κατοχυρώσει πρώτα. Γιατί φοβούνται. Μην του πει ότι μου την κλέψανε. Δηλαδή, μήπω κάποιο στείλει μια ιδέα, η Nike. Ποτέ δεν τη δει και δεν τη βλέπει. Αυτό λέει το νομικό τσίμα. Δεν βλέπουμε τίποτα εκτός αν είναι copyrighted, αν είναι patented. Οπότε απέτυχα εκεί. Αντίθετα τι έκανα, είπα ωραία δεν τη στείλω στην Nike, θα τη στείλω στη διαφημιστική της Nike. Βρήκα όλες τις διαφημιστικές της Nike και άρχισα να στέλνω από το Oregon μέχρι το Tennessee α πούμε, οτιδήποτε. Ε, πήρε πήρα και μια απάντηση από κάποια vice president κάποια στιγμή που έστειλα στη, στο, ε, στο Tennessee, πώς λέμε, την, την πόλη της country, το Nashville. Nashville. Από τη Nashville, Tennessee, ας πούμε. Nashville, yeah, Johnny Cashville. Ναι. Mm. Ε, πήρα ένα μήνυμα από μια που λέει πολύ όμορφη δουλειά, θα σε έχουμε υπόψη μας, ξέρω εγώ. Αλλά δεν γινάει και είναι δύσκολη, ας πούμε. Mm. Ωραία, αλλά... Ξείς, Κάποια στιγμή πάντως, και μάλιστα είχε πολύ πλάκα, ένας Κορεάτης, ήταν αυτός που είχε βρει και αυτόν και που ήθελε να βρει εμένα, ήτανε, μάλιστα έκανε, ε, ε, ούτε καν ήταν τρεϊνή στην Nike. Ε, αυτό το παιδί, μάλιστα για να καταλάβεις αργότερα, του έδωσα εγώ συστατική επιστολή, όταν προσπαθούσε να πάρει Αμερικάνικη υπηκότητα, δηλαδή παλαβά πράγματα. Και... Ε, Αυτό μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: κάτι, εσύ κάνει αυτά και μου έδειξαν τα αφρικάνικα που έκανα. Εμεί έχουμε αυτήν την μία ποδοσφαιρίστρια αγγλίδα Τότε θα ερχόταν το μοντιάλ των γυναικών στη Γερμανία. Θα μα κάνει κάτι. σε έκανα κάτι το οποίο ποτέ δεν δημοσιεύτηκε. Έχω συχνά δουλέψει για την ΑΕΚΗ και δεν έχει γίνει δουλειά. Συμβαίνει με αυτέ τι εταιρείε. Αυτέ οι εταιρείε λειτουργούν χρόνια πριν. Και φυσικά η λογική του είναι ότι ψάχνουν για νέα πράγματα. Άρα ο 25χρονο, ο 30χρονο και ο 40χρονο και ο 50χρονο και ο, ο 60χρονο, να σκεφτούν ότι αν έχουν κάτι αυθεντικό, αυτό το αυθεντικό πρέπει να είναι εκεί έξω και μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον. Αλλά τι ενδιαφέρει, ενδιαφέρει κάτι το αυθεντικό. Κάτι, γιατί η Nike έχει ανάγκη να φτιάξει μια σειρά νέα, μια νέα κολεξιόν με μπλουζάκια, με έτσι, μια, ένα νέο μια νέα εικόνα για την Αμερικάνικη ομάδα ή την Αγγλική ομάδα ή την Βραζιλιάνικη ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη εκεί έξω. Άρα τι κάνουνε. Υπάρχουν art directors, υπάρχουν ε, ε, curators οι οποίοι κοιτάνε πράγματα και οι οποίοι προτείνουν πράγματα. Άρα εγώ τι έκανα. Έβγαζα τη δουλειά μου εκεί έξω και το άλλο που έκανα σε αντίθεση με τον κόσμο τότε και το χρωστάω σε έναν Γερμανό τον Φραντς Πάτσιχ ο οποίος μου έμαθε τα Creative Commons και μου είπε κάνε τη δουλειά σου available in creative commons. Και έβαζα τη δουλειά μου available in creative commons, όχι ε, για ε, commercial use. Ε, Εξήγησε μου το λίγο. Creative commons είναι μια ιδέα ενός καθηγητή του Stanford που δεν θυμάμαι αυτή πως λέγεται, παλιά ιδέα, η οποία λες ότι αυτό δεν είναι copyrighted, είναι creative commons. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μια εικόνα, την δίνω έξω, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις με βάση αυτό που θέλω εγώ. Δηλαδή, μπορώ να έχω πει Κάντε ό,τι θέλει. Μπορώ να έχω πει, κάνε ό,τι θε, αλλά όχι εμπορικά. Εγώ αυτό α πούμε έχω επιλέξει. Ναι, yeah, for editorial use for και διαφορά. Ναι, yeah. ή, ή μπορεί να την αλλάξει ή δεν μπορεί να την αλλάξει. Υπάρχουν μια σειρά licenses, yeah. άδειε, που εσύ κολλά στην εικόνα σου. Και βέβαια, πρέπει να εμπιστευτεί τον κόσμο. Εγώ λοιπόν, αυτό μου είπε ο Φραντ ένα βράδυ, μου λέει και λέω και αν με κλέβουνε, μου λέει μη σε νοιάζει αυτό που σε κλέβουνε. Να νοιάζει μόνο για του καλού ανθρώπου. Υπάρχουν αυτοί που θα σε κλέβουν, αυτά σε κλέψουν ούτω ή άλλω. για του καλού ανθρώπου. Και πράγματι αυτό έκανα. Και ήταν το μαγικό σημείο. Δηλαδή, με έχουν αντιγράψει, με έχουν κλέψει, έχουν πουλήσει τη δουλειά μου. Δεν πειράζει, ζανε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτοί που θέλουν να βρουν τη δουλειά μου 20.000 πίξελ επί 20.000 πίξελ και να τη δούνε σε όλη τη την ομορφιά. Αυτοί που θα την κάνουν wallpaper, αυτοί λοιπόν πρέπει να τη βρουν τη δουλειά σου. Αν δεν τη βρίσκουν γιατί σε φοβάσαι μη σε κλέψουν, ε, να ωραία, μόνος οι συναγωνία. κακοί άνθρωποι θα σε κλέβουν και οι καλοί δεν θα σε βρίσκουν. Αυτό θα έχει συμβεί. Ε, σπουδαίο αυτό που λες. Άρα εγώ λοιπόν δεν φοβόμουν. Και άλλωστε όσε φορές με κλέψανε κάποιοι που άξιζε τον κόπο, όταν διαμαρτυρήθηκα με πλήρωσαν κιόλα. Ενώ όσε φορές σε κλέψουν άνθρωποι που δεν αξίζουν τον κόπο, α, δεν αξίζουν τον κόπο. Ε, ε, η επιλογή σου είναι το μοσαϊκό. Mm -hmm. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Αλλά ναι, είναι το μοσαϊκό γιατί για λόγου. Κοιτάξτε, το μοσαϊκό έχει μια ιδέα. Βασικά όλη η φύση είναι μοσαϊκό. Ένα μοσαϊκό, όλη η φύση αποτελείται από άλλα κομμάτια που αποτελούνται από άλλα κομμάτια που αποτελούνται από άλλα κομμάτια. Αυτό με εγωίτευσε εμένα σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή ότι κάνει ένα διαρκέ ζουμί, να μα θέλει. Πα εστιάζει μέσα, 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 μέσα και όλο καλύπτει πράγματα. Και αυτό παρότι Είμαι λάθο απλότητα. Πιστεύω ότι η απλότητα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Η πολυπλοκότητα Επίσης, είναι ναι, εύκολο. Ναι. Κατάλαβα ότι την απλότητα δυστυχώ ο κόσμο δεν είναι έτοιμο να την πληρώσει. Ναι. Δηλαδή το μήνυμα, το, το πραγματικό μήνυμα, όχι το μοδάτο μήνυμα, γιατί είναι τη μόδα, αλλά αυτό που πραγματικά είναι απέριτο, αυτό που να το, όλα τα με αυτό, ο άλλο δυστυχώ. Λέει, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, αν το δει από σένα, μπορεί εύκολα να το απαράγει. Mm -hmm. Άρα κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ εύκολα να φτιάξω ένα μοντέλο, ένα business model, που να λειτουργεί ε, από απόσταση, μέσα την απλότητα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να έρθει μια εταιρεία, ακόμα και η Nike ή Google ή Apple, είναι δύσκολο να έρθουν σε μένα, που είμαι από απόσταση, που δεν είμαι εκεί, και να μου πούνε θα μας κάνεις μια καμπάνια. Αντίθετα κατάλαβα, κατάλαβα πρέπει να στοχεύσω, που ήταν οι διαφημιστικές, οι ενδιάμεση. Στη Nike ναι, η Nike θα έρθει γιατί έχει δικό της τμήμα μέσα της. Η Apple θα έρθει γιατί έχει δικό της τμήμα μέσα της. Αλλά η Gatorade ας πούμε δεν μπορεί να έρθει ποτέ στο Ζανέτο ή το Χάρι γιατί οι ανάγκες που έχει, τα logistics που πρέπει μια καμπάνια να έχει δεν τα κάνει ο Ζανέτο και ο Χάρη. Είναι... Θυμάμαι όταν, όταν δούλεψα για, την, για το Toyota NASCAR, μόνο για το NASCAR κομμάτι στο Toyota, και πήγα στη Σάτσιν Σάτσι Λο Άντζελε. Η Σάτσιν Σάτσι Λο Άντζελε είναι και έχει έναν πελάτη, την Toyota. Και δεν είναι μοναδική. Δηλαδή η Toyota USA έχει ένα τη Σάτσιν Σάτσι Λο Άντζελε να δουλεύει μόνο για αυτήν και δεν είναι μόνο η Σάτσιν Σάτσι Λο Άντζελε. Είναι απίθανο. Εντάξει. Κάναμε λοιπόν μια δουλειά που εγώ φτιάξα μια σειρά εικονογραφήσει. Οι άνθρωποι που δουλεύαν για αυτήν τη δουλειά ήταν δεκάδε. Γιατί φαντάσου τι ανάγκε, τα logistics που έχει αυτή η καμπάνια ανάγκη έτσι, να γίνει προσαρμογέ σε πόσα πράγματα. Media planning, media buying, δηλαδή αν είναι δυνατόν να τα κάνω εγώ όλα αυτά. Έτσι. ούτε, ούτε θέλω να τα κάνω. Άρα κατάλαβα ποιο είναι το business model, ότι δεν είναι ανάγκη εγώ να απευθυνθώ στην Toyota. Είναι ανάγκη να απευθυνθώ Στη διαφημιστική τη Toyota. Ωραία, και στη διαφημιστική όταν πα, δηλαδή πα και ζηλε και κοιτάξτε Όχι. τι, τι έργα κάνε. Βγάζει τη δουλειά σου έξω. Και εφόσον η δουλειά σου βγει έξω και αρχίσει να φαίνεται, κάποια στιγμή θα φανεί, θα γίνει featured κάπου, θα τη βάλει κάποιο blog, θα την αναπαράγει κάποιο. Α πούμε για την Gatorade, που είναι από τι καλύτερε δουλειέ που έκανα ποτέ, εννοώ οικονομικά, γιατί μετά από χρόνια την έχω ξεπεράσει λίγο, ε, μη είχε ανακαλύψει ο, λέγον, λέγεται Τζαχάντα Jenkins. Αυτός τώρα είναι ο creative director του Twitter. Αυτή τη Ήταν τότε στην TBWA Shad Day, την διαφημιστική και τη Apple, έτσι στο Los Angeles, και τη Pepsi. Ε, είχε γράψει ένα μικρό blog με black art. Είχε βάλει τα αφρικάνικά μου. Ε, και αυτός, ένας ράστα φανατικός του Prince, απίθανος τύπο. Έχει δει σε ένα μικρό blog τη δουλειά μου και μου την είχε στείλει και μου είχε πει θέλω να κάνουμε μια καμπάνια που να απευθυνθεί παγκόσμια αλλά κυρίως στόχευσή τους ήταν βόρεια και νότια Αμερική που έχει από πίσω τις εθνικές ταυτότητες και θέλουν να, να προσεγγίσουν Latin, Latin Americans, Latinos και Blacks που να, να του προσεγγίσουν όμως όχι με απόλυτα Φολκλόρ ε, χαρακτήρα, αλλά με μια εκμοντερνισμένη εκδοχή αυτού. Και δουλέψαμε πάρα πολύ στο RD. Δηλαδή, δουλέψαμε, φαντάσου, τρει, τέσσερι, πέντε μήνε στο τι θα φτιάξουμε, στο ποιο στυλ θα φτιάξουμε. Και πήραμε, α πούμε, ζούλου Για την ακρίβεια, εντεμπέλε, που είναι μια. είναι ζούλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι οι πιο καλλιτέχνε τη Νότια Αφρική, μια φιλή, εντεμπέλε. Πήραμε κομμάτια εντεμπέλε και τα απλοποιήσαμε, απλοποιήσαμε, απλοποιήσαμε και ενώ κρατούσαν την ταυτότητα σε έναν βαθμό, δεν ήταν Αφρικάνοι κάποια, ήταν παγκόσμια με έναν τρόπο. Και κάναμε αυτή τη δουλειά με αυτόν τον άνθρωπο που ξεκίνησε από ένα μικρό μπλοκ που βλέπανε 10 άνθρωποι, 20 άνθρωποι. Δηλαδή, σημασία έχει η δουλειά σου να είναι εκεί έξω και να έχει υπομονή. Εγώ λέω, υπάρχει ένα τρίπτυχο. Υπομονή, επιμονή και πίστη. Τι σημαίνει αυτό δεν γίνεται να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, πίστη. Αν δεν πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις ή ότι κάτι θα κάνεις ή ότι τουλάχιστον καλά θα περάσεις, δεν επιμένεις ούτε υπομένεις. Δηλαδή, αν δεν έχεις πίστη, γιατί να υπομείνεις και να επιμείνεις, ρε παιδιά. Αν εσύ τώρα, αυτό που φαντάζομαι τα καταλαβαίνει, γιατί αποκλείται να μην έχει πίστη, ανετό αυτό που κάνει. Γι' αυτό υπομένει, επιμένει, κουράζει. Αυτά είναι στη σειρά. Απ' την άλλη μεριά, αν έχει πίστη, χωρίς επιμονή. Τι αν την κάνεις, πρέπει να θέλεις δουλειά. Επίσης, αν δεν έχει υπομονή, αν λες, ναι, εντάξει, εγώ θέλω, τα... θέλω τον τάδε πελάτη, θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά δεν περιμένεις. Εγώ δουλεύα, όταν, όταν το 7, ας πούμε, έκανα την πρώτη μου μεγάλη δουλειά, συγγνώμη, δουλεύω από το 87, ήταν 20 χρόνια μετά. Αν κάποιο θέλει να τα καταφέρει σε 20 μήνες, σε 20 μέρες, του το εύχομαι ίσω. Και δεν είμαι σίγουρο και του το εύχομαι. Θα σου πω γιατί. Ξέρεις, όσοι βλέπουν τη δουλειά μου, ξέρει τι κάνουν, μου στέλνουν ένα μήνυμα και λέει πώ το κάνει. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί μου στέλνουν μήνυμα. Στο Google το βρίσκουν. Δηλαδή, οκ. Okay. Του λέω with love πλέον. Κάποτε του μίλαγα. Λέω, είναι τόσο ηλίθιο αυτό, δεν καταλάβει. Και αν το καταλάβει, αν είναι έξυπνο, θα καταλάβει το with love. With love το κάνω. Έτσι το κάνω. Γιατί 20 χρόνια τώρα, 30. 30. Και δεν κάνω το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά όμω με αγάπη προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Λοιπόν, αν εσύ τι κάνουν το 99% των ανθρώπων όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, όταν βλέπουν ένα μοσαϊκό, όταν βλέπουν ένα ωραίο γλυπτό, προσπαθούν να το κάνουν σε ένα απόγευμα. Mm -hmm. Και αν δεν το βρουν σε ένα απόγευμα, απογοητεύονται mm -hmm. και τα παρατάνε. Ναι, κυρίως Είμαι η, η νέα Jobs. γενιά... Όχι, όχι, όχι. αν δεν το αγαπάς, θα ξεχάσεις. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, οι νέες γενιάς κυρίως είναι αυτό που πάντα τους λέω, η μεγαλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω, ας πούμε, τώρα σε νέους, ε, 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 είναι να έχετε... Είναι μια αρετή που ονομάζεται υπομονή. Δηλαδή, χρειάζεται να έχεις υπομονή και επιμονή σε ό,τι κάνεις. Σε <laughs> οτιδήποτε. Δηλαδή, ανάφερε πριν τις, τις σχέσεις, οι σχέσει χρειάζονται υπομονή. Τα πάντα, τα πάντα. Και πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει, αυτό που πέρα από τη σοφία που κερδίζει και όλα αυτά, είναι το να έχει υπομονή. Και εγώ πολλέ φορέ, δηλαδή αυτό που έχω μάθει, ξέρει, γιατί εγώ ω άνθρωπο, α το πούμε, μέσα από τα σκαμπανεβάσματα, εμεί χτίσαμε εταιρεία το 2013, το 2012, α το πούμε, που ήταν όλα ένα μπάχαλο. Και μέσα στα χρόνια αναβήκαμε πάνω από το νερό και ξανά έγινε ακόμη πιο μπάχαλο τώρα. Ο καλά δεν είσαι μόνο, αλλά σου λέω εγώ το δικό μου βίο. Όμω, τι χρειάζεται, Εγώ έχω μάθει πλέον μετά στα τόσα χρόνια. Α πούμε, είναι να αφήνω το χρόνο να δουλεύει υπέρ μου και όχι κατά. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ξεκινά να πνίγεσαι μέσα σε ένα ποτήρι νερό, ο, ο χρόνο λειτουργεί κατά. Δηλαδή η απόφαση που θα πάρει πιθανόν είναι λαθασμένη. Αν όμω αφήσει το χρόνο να σου. Ε, πόση φορά έχει ξυπνήσει το πρωί και έχει βρει τη λύση, με την ησυχία σου. Καταλαβες. Πρέπει να οριμά. Ακριβώ. Το ίδιο γι' αυτό και πιστεύω ότι η υπομονή και η αρε... και είναι αυτό που δεν έχουν πλέον. Ε, όχι όλοι ρε παιδί μου, δεν θέλω να ισορροπώ, απλά είναι καλό οι νέοι να έχουν υπομονή. Δηλαδή, θε να δουλέψει, να γίνει επιχειρηματία, είσαι πλούσιο μέσα και από το, το design. Αλλά ποιο είναι το καταπληκτικό αν έχει υπομονή, ξαφνικά είσαι στη μειοψηφία. Γιατί, αν το 99% των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν ό,τι ο Χάρη αφιερώνουν ένα απόγευμα. Άρα, αν εσύ αφιερώσει. Λέω το επόμενο 0,1% αφιερώνει και το Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Αν εσύ αφιερώσει ένα εξάμεινο, θα γίνει καλύτερο. βέβαια. βέβαια. Άρα, αφιερώσει ένα εξάμεινο. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ναι, 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 <laughs> ναι, ναι. Είναι τόσο απλό τελικά. Είναι τόσο απλό. Ναι. Δηλαδή, θε να, θες να μπει στη μειοψηφία των ανθρώπων που τα καταφέρνουν, ξέρει τι κάνουν αυτοί. Δεν απογοητεύονται ούτε το πρώτο απόγευμα, ούτε μετά από το πρώτο Σαββατοκυριακό. Mm -hmm. σω δεν απογοητεύονται ποτέ. Απλά γιατί είναι with love το κάνουν. Αν, αν το αγαπά, λοιπόν, στο τέλο τέλο και να μην τα καταφέρει ποτέ, δεν πειράζει, είσαι όμορφα. <σχ> Ενώ όταν κάνει κάτι για να τα καταφέρει, να κάνει αυτό που κάνει ο Χάρη, είναι να live the other person's lives, που έλεγε ο Jobs, έτσι. Δηλαδή να ζει τη ζωή των άλλων. Ακριβώ. Ο Χάρη ήθελε να ζει στην να αναρρήτα, να βλέπει τη θάλασσα και να κάνει το Steve Jobs. Εσύ τι θέλεις. Είναι ανάγκη να θες αυτό που θέλει ο Χαρές. Είναι, είναι χαζομάρα. Ακριβώς, ας, έτσι. Ε, τι είναι αυτό πραγματικά. Πες την αλήθεια σου. Εσύ που, που, που είσαι στο παραλίμνη. Ξέρω πολύ λίγα πράγματα για την πόλη σας. Αλλά βγάλε την αλήθεια σου. Βγάλε την αλμύρα που ζεις εδώ. Βγάλε την πράσινη γραμμή δίπλα σου. Βγάλε... Βγάλε την ταυτότητά σου. Τα συναισθήματα που έχεις Αποκλείεται αδύνα. να μην έχει μοναδικά πράγματα να πει στον κόσμο. Αποκλείεται. Ναι, βρε την αγορά σου. Βρε ποια μπορεί να είναι η αγορά σου. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι στη γειτονιά σου. Μπορεί να είναι του διαόλου τη μάνα. Να είναι πολύ μακριά. Αλλά βρε την αγορά σου. Και δοκίμασε, σπάσε τα μούτρα σου. Ε, α, εν ανάγκη επιβίωσε κάνοντα μια άλλη δουλειά. Ε, εν ανάγκη πήγαινε να δουλέψει. Σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή και καμία δουλειά δεν είναι. Ε, σου εγώ, εγώ α πούμε για να. Για να επι... παρότι δεν είναι ωραίο να πει, λέει κανείς τι έκανε, αλλά αν μου επιτρέπετε, δίδασκα. Και το αγαπούσα και διδάσκα. Έτσι, γιατί αλλιώ. και δεν ζήσα από τη διδασκαλία, αλλά προσθέτεις ένα, ένα. μετά για πάρα πολλά χρόνια, γράφοντας Το ξεκίνησα ως χόμπι, γράφοντας έβγασα χρήματα. Και μου έπαιρνε τελικά ίσω και το 1 τρίτο του χρόνου μου. Αλλά μου, αφι... μου έδινε χρήματα. Και μέσα από αυτό τελικά γνώρισα την αντόπι μου, που μέσα από αυτό μου δώσε την ακριβώς Ακριβώ. Η τελεοποίηση ήρθε μέσα από όλα αυτά. Το ότι η πολυθεματικότητα σου, το ότι δίδασκε, έγραφε ε, δούλεψε εκεί με την Ατότη Μετά εκεί, μετά όλα αυτά ήρθαν και σε συμπλήρωσα. Διότι το 1987 δεν είσαι ο άνθρωπο του 1987, είσαι ο άνθρωπο του 2021. Για να φτάσει μέχρι εδώ, έχει κάνει. Έχεις περάσει από όλα αυτά τα στάδια όπου έχει αφήσει το μικρό ή το μεγάλο σου στίγμα. Έχει δώσει, έχει πάρει, έχει χάσει. Και καμιά φορά μπορεί να μην έχει πάρει αυτά τα λεφτά, αλλά να έχει πάρει αυτή την εμπειρία. Το ξέρει, έκανα μια δουλειά Ας, ας ελπίσουμε ότι δεν μα ακούνε. Έκανα ε, μια δουλειά πρόσφατα γιατί, για το Grand Prix Μόντζα. Mm. Εντάξει, Πέρσι. Ε, και ήταν σημαντικό γιατί η Ιταλία χτυπήθηκε από τον κορονοϊό. Οι άνθρωποι, ειδικά στη Λομπαρδία, έτσι, τρομερά τραύματα. Yeah, yeah, yeah. Ο καλύτερο μου φίλο, ο Πάολο, γιατί εγώ σπούδασα εκεί. Στη Μόντζα, πήγα κάθε Σαββατοκύριακο. Ε, έπαιρνα ήλιο στο πάρκο. Αγαπώ πάρα πολύ την περιοχή εκεί πέρα. Σκέψου, είναι η περιοχή των φοιτητικών μου χρόνων. Yeah, yeah. Μπορεί να φαντάζει μεταφυστή εύκολα. Ήθελα, λοιπόν, πάρα πολύ να κάνω αυτό το, αυτό το project Γιατί, για τον αυτοκίνητό δώμα της Monza. Ο αυτοκίνητός της Μοντσα είναι δημόσιο. Γίνονται διαγωνισμός. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο κολλητός μου, που ζει στο, στο Μιλάνο και που η εταιρεία του είναι στη Monza, ε, κατέβηκε στο διαγωνισμό. Νομίζω ότι βγάλαμε 200 ευρώ ο καθένας μας <laughs> ή 100, ή κάτι, κάτι αστείο νομίζω δεν μου τα έχει στείλει, γιατί έχουμε πει να κάνουμε και καμιά άλλη δουλειά, να, να, έχει νόημα τα 15 ευρώ που θα πληρώσουμε στην τράπεζα, ξέρει. Και κανεί μπορεί να βλέπει αυτή τη δουλειά και να νομίζει ότι ξέρω εγώ τι κάναμε. Όχι, για μένα έχει συναισθηματική αξία, όπω επίση αξία προβολή. Του εχω Έχω κάνει άπειρε δουλειέ χωρί μία δραχμή. Έχω κάνει πάρα πολλά non-profit project. Πάρα πολλά. Κάνω συνέχεια. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μου επιστρέφουν πίσω. Κάνω self-initiated project. Το project, project τα ξεκινάω εγώ έτσι, μόνο μου. Γιατί αυτό κατάλαβα ότι όταν ας, είχα πελάτε, π.χ. που δεν μ' άφηνα να κάνω αυτό που θέλω και μου χαλάγαν τη δουλειά, και άρα δεν είχα να δείξω τη δουλειά όπω θέλω. Ωραία. Αν λοιπόν έχει τέτοιου πελάτε, και καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοί μου, οι νεότεροι, με καταλαβαίνουν απόλυτα και οι μεγαλύτεροι, ωραία, δείξε τη δική σου δουλειά εκεί έξω αυτό που κάνεις εσύ εδώ. Αν δεν υπάρχει κάποιος να το, να το, να το παραγγείλει, κάνε το μόνος σου. Α, ακριβώς. Και επιρέτησέ το. Όπως κάνεις, όπως μου έπρεπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ το πληρώνω αυτό, μου κοστίζει. δεν γίνεται χωρίς κόστος. Ε, βέβαια. Δηλαδή, ε, ο κόσμος θέλει... Ή ο περισσότερο κόσμο. Και να σου πω ότι κάνω το ίδιο πράγμα που κάνει εσύ στα χρόνια ακριβώ. Ναι. Δηλαδή το. Και καλά κάνει. Έχω backup για ένα άλλο backup που έχω άλλο backup. Κατάλαβε. Μα δεν γίνεται αλλιώ. Αλλιώ είσαι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι τύχη να είσαι κληρονόμο και να υπάρχει κάπου στην άκρη κάτι να σε τρέφει. Μπορεί και να είναι. Αν έχεις... Ναι, αλλά αν το έχει, μπορεί να μην το φτιάξει αυτό. Ακριβώ. Αν όμω σου έχουν λύσει τα προβλήματα, μπορεί να μην τρέχει. Αν όμω δεν. Αν σου κόβουν το ρεύμα, πρέπει να βρει να το πληρώσει και αυτό είναι πολύ διδακτικό. Κοιτάξτε, πότε γίνεται ένα. Έχει δι... ασχοληθεί ποτέ σου, με τον box. Ε, Έχει ε, δύο αγώνε ε, α πούμε. Ε, Ένα πολύ, ξέρει, που βρίσκει του πολύ καλού boxer στι ε, χώρε και στι γειτονιέ που δεν υπάρχουν λεφτά ε. και που δεν υπάρχουν, ε, είναι σε survival mode και δεν είναι civilized. Δηλαδή, ας πούμε, το Brooklyn ή το Bronx στη Νέα Υόρκη έβγαζε πολύ καλούς boxer. Η Κούβα είχε πολύ. Εντάξει, η Κούβα είχε, είχε, είχε αθλητικέ. Ε, δομέ, α το πούμε, πολύ καλέ και βγάζει και αθλητέ. Αλλά που θέλω να καταλήξω πάνω σε αυτό είναι ότι η δίψα, η δίψα, φαντάζεσαι τώρα να είσαι ένα πλούσιο α πούμε, με πόσα εκατομμύρια στο πλάι και να λε: Α, εγώ θέλω να γίνω boxer. Είμαι boxer. Boxer σημαίνει ότι η μαχητή, α το πούμε, ξέρω εγώ, σημαίνει ότι πρέπει να διαλύεσαι καθημερινά για ώρε και να σπά κόκαλα και διάφορα και ε, πλαϊνά και μύτσες και διάφορα για ποιο λόγο ενώ αν δεν το έχεις και λες, κοίταξε εσύ τώρα είσαι σαν σκυλί. Δηλαδή, αν κερδίσει, θα πάρει αυτό. Ζεις μόνο γι' αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτή η δίψα που υπάρχει δεν είναι μόνο για τα λεφτά ή τα τρόπια. Είναι για το, η προσωπική σου ανέλυξη. Να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Αυτό είναι το, αυτό είναι το, μότο μου. Όσο πιο ψηλά. Μια μέρα όταν κλείσω τα μάτια μου, θέλω να έχω φτάσει και να πω. Δεν έχω φύση πέτρα που να μην την έχω αναποδοηρήσει. Εμένα Είμαν αυτό δεν, δεν με νοιάζει πια. Θα το με νοιάζει ίσω κάποτε. Δεν με νοιάζει καθόλου πια. Ναι, αλλά έχει αγγίξει. Ναι. Έχει αγγίξει. Αυτό είναι, αυτό, είναι, το καλό που σου κάνει επιτυχία. Κοίταξε, επιτυχία. Αν σου έκανα το 92 μια σύνδεξη. Ω, θα σου λέγα μπουρδε. Yeah. γιατί η επιτυχία κάνει. σε βάζει σε ένα, σε ένα δίστρατο, σε ένα, σε μια, σε ένα μπίβιο, ας πούμε, στο οποίο έχει δύο επιλογέ. Η μία είναι να πει τη σπούδα, α πούμε, <οχ> <οχ> καταστρέφεσαι άμεσα mm. και οι άλλοι να πει, ωραία άρα κατάφερα κάποιες ματιοδοξίες που είχα σιγά τα οά mm -hmm. <οχ> δηλαδή ωραία ο ουρανό πάντα αυτός είναι, η μέρα αυτή είναι δεν έγινε και τίποτα τρομερό μέτρησα τους φίλους μου και τους εχθρού μου ξανά είδα δηλαδή πόσα άνθρωποι που εγώ ίδιο ήμουνα και τα ίδια προσπαθούσα και οι άνθρωποι τώρα μ' αγαπάνε ενώ δεν μ' αγαπούσαν πριν, άρα σιγά μου μ' αγαπάνε. Αν, α, αν αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνει όμω. Αν γεμίσει από τον εαυτό σου και νομίζει ότι σπουδαίω, νομίζω ότι σ' αγαπάνε για του σπουδαίου. Αλλά όχι, δεν σ' αγαπάνε. Όχι, δεν μιλώ για, για περηφάνειε. Μπράβο. Άρα η επιτυχία ναι, σε ηρεμεί. Εμένα α πούμε με ηρέμησε. Είπα, δεν με ενδιαφέρουν π.χ. τα βραβεία. Στου πελάτε μου του ενδιαφέρουν. Αν μπορώ να πάρω κανένα, να το πάρω για αυτού. Αλλά μέσα μου δεν θα νιώσω ότι εγώ έκανα κάτι σπουδαίο, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Να σου πω: Κοίταξε, η προσωπική ανέλυξη, ξέρεις είναι, είναι ότι μια μέρα να πει, εγώ έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, είτε είναι οθόνη είτε είναι χαρτί, ω άνθρωπο τη τέχνη και έχω παραδώσει όλο μου το βίο. Δηλαδή δεν ήταν ότι είπα, ξέρει, βαριέμαι πλέον να κάνω ή κάποια στιγμή θα ασχοληθώ. Δηλαδή θυμάσαι καθημερινά δουλεύει πάνω σε αυτό και θεωρώ ότι είναι σπουδαίο. Αυτό που εμένα είναι αυτή τη στιγμή η πρόκλησή μου είναι αυτό που μου λέει η τελευταία. Τα τελευταία ένα-δύο χρόνια μας απασχολεί πάρα πολύ. Mm -hmm. Βασικά το έλεγαν και οι γονείς μου από παιδί, αλλά είναι πλέον, έχει γίνει το άγχος μας, το να αφήσει κάτι που, θέλει να, που έχει να πει λίγο πιο βαθιά πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή η παιδεία μου είναι ενός ανθρώπου της επικοινωνίας, ε, ας πούμε εμπορικής επικοινωνίας, την οποία δεν την υποτιμώ, καταλαβαίνω τη σημασία της και την ανάγκη της κλπ. Και, και όσο και αν έχω περάσει και σε κοινωνικά θέματα, πολιτικά θέματα, που είναι πολύ σημαντικά, υπάρχει και μια ανάγκη να μιλήσεις σε ένα επίπεδο που να είναι λίγο πιο σύνθετο και λίγο πιο βαθύ. Να μιλήσεις λίγο πιο εσωτερικά. Αυτό είναι λοιπόν το νέο μου όριο. Αυτό που θα ήθελα να πετύχω. Και είναι εντελώ προσωπικό. Δηλαδή αυτό δεν είναι ποιος πελάτης θα το αγοράσει ή ποιος ναι, θα ναι. το βραβεύσει, ποιος θα το καταλάβει. Είναι, είσαι πια απέναντι στον εαυτό σου. Αλλά η ομορφιά που νιώθεις είναι όταν ξεπερνάς προβλήματα που εσύ έβαλες. Και που μπορεί να μην καταλάβει κανεί, ότι τα ξεπεράσει. Για να σου δώσω να καταλάβει. Σκέψου να, να ασχολείσαι με κάτι πάνω από 20 χρόνια. Θα έλεγε κανεί, Α, έχει βρει μια μανιέρα. Λένε οι πρόχειροι, α πούμε, mm. επιφανειακοί άνθρωποι. Δεν ισχύει. Αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό, όσο ασχολείσαι με κάτι, είναι σε πόσο βάθο μπαίνει και πώ το βλέπει να απλώνει. Δηλαδή, ότι ενώ ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια με μοσαϊκά ή με σύνθετε εικόνε, αν θέλει, συνθετικέ εικόνε. Νιώθω ότι ξέρω, παρότι πέρασαν τόσα χρόνια, ότι το θέμα είναι τόσο πιο μεγάλο. Δηλαδή, είναι απίστευτο μεγάλο. Γιατί είναι όλη η φύση, είπαμε μέσα. Και μπορεί να το ψάχνεις και να βρεις ένα paper να διαβάσεις από κάποιον που στο σύγγραφ κατέθεσε μια ιδέα για έναν αλγόριθμο, ας πούμε, συμπίεσης και να δεις μια ιδέα εκεί μέσα. Ή για μια για ένα style transfer, ας πούμε, για ένα AI, μια AI ιδέα και να πεις, wow, πώς και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, ας πούμε. Και πώς ενώ είναι βασισμένο σε αυτή τη φυσική, σε αυτό το φυσικό νόμο, ή σε αυτό, δηλαδή νιώθεις ότι πραγματικά είσαι μπροστά σε ένα γνωστικό αντικείμενο που απλώνει, είναι τεράστιο, εξαιρετικό και αυτό το γνωστικό αντικείμενο σε εγωιτεύει να, να να πας ένα βήμα πιο πάνω ή ένα βήμα πιο μέσα ή πιο βαθιά. Και αν μπορείς τώρα το τεχνικό κομμάτι να έχει και ένα καλλιτεχνικό κομμάτι, δηλαδή ένα μήνυμα να δώσεις, το οποίο πραγματικά να αγγίξει κάποιον. Ε, αυτό είναι το, το ζητούμενο. Δηλαδή να μπορείς να φτιάξεις ένα έργο που να το δει κάποιος και να νιώσει πράγματα. Που εντάξει, κάθε έργο που κάνεις κάτι νιώθει ο έτσι, αλλά νιώσει πολλά πράγματα, να είναι πιο βαθύ. Δηλαδή, πώ βλέπει. Έχει πάρα συναισθήματα. Ναι, πώ βλέπει, να σου πω ένα. Πώ ακούς ένα ποίημα, α πούμε, και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει στο μυαλό σου, έτσι να μπορεί. ή έναν πίνακα που να ξαναγυρνάει και να ξαναγυρνάει στο μυαλό σου, έτσι να μπορεί να κάνει το ίδιο με ένα, με ένα, δικό μου έργο. Να, να πει ότι. Oh, κοίταξε να δεις, έχει μια δομή, έχει μια ιδέα, έχει ένα μήνυμα που όλο ανακαλύπτω πράγματα που ήθελα να μου πει αυτός. Αυτό, αυτό είναι το, η προσπάθειά μου. Η προσπάθειά μου να δουλέψω, ας πούμε, θυμάμαι όταν έφευγα για να κάνω μεταπτυχιακά στην Ιταλία, με ρώτησε τότε μια κοπελιά μου, λέγε, ποιο είναι ο στόχος σου και έλεγα θέλω να γίνω ο καλύτερος γραφής σας στην Ελλάδα. Τι χάσμα μάρα είναι αυτή τι νόημα έχει. Καταρχήν πώς κρίνεται. Ποιο τον κρίνει ότι είναι ο καλύτερο, Με ποια κριτήρια. Δεν υπάρχουν αυτά έτσι. Το ξεπέρασα πολύ. Μετά θέλω να δω τη δουλειά μου δημοσιευμένη στο γραφής Τότε ήταν το γραφείο, θυμάσαι, τόσο σπουδαίο περιοδικό. Ποτέ δεν την έστειλα, ποτέ δεν την είδα. Την είδα σε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και λοιπόν, έχουν ανάγκη να γεμίσουν τι σελίδε του αυτοί οι τύποι. Μάλιστα, αν έχει χρήματα, τα αγοράζει όλα αυτά. Έτσι, να κάνει. Yeah. στο γραφείο. Πολύ. Okay. Αγοράζω εγώ να σε διάφορα annual, α πούμε, δημοσιεύσει. Φυσικά πρέπει να έχει κάποιο επίπεδο, αλλά ωραία. Έχουν ανάγκη να γεμίσει το archive. Α πούμε, ο κολλητό μου από την Ιταλία έχει ψώνιο να μπει στο archive. Και είναι τόσο στενοχωρημένο <laughs> που εγώ και, okay. και του λέω οι άνθρωποι είναι, δεν είναι τόσο σπουδαίοι όσο νομίζει, α πούμε, επειδή έχω επαφή μαζί. καλή είναι, δεν είναι το του πεταματού, αλλά δεν είναι και αυτό που έχει στο μυαλό σου. Ή, τι να σου πω, ήθελα να συνεργαστώ με εταιρείε, τώρα μην μονόματα, που όταν συνεργάστηκα τελικά, είπα, έλα μωρέ. <laughs> δηλαδή, απομυθοποίηση. Άρα αποκλείεται αυτή να είναι η στόχη μου. Η στόχη μου είναι, ας πούμε, ε, ε, ξέρω ότι ή λέω ότι ξέρω ότι θέλω να κάνω στα 70, αν επιβιώσω μέχρι τότε, θέλω να διδάσκω τέχνη στα δημοτικά σχολεία. Αυτή είναι η στόχη σου. Ναι, για το... στην Αναρίτα θέλω στην Αναρίτα να είμαι. Και στο δημοτικό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο... Πράγματα Ο... να τα μάθουν νέα μικρά παιδιά. Δηλαδή να, basic να... τέχνη. Ναι. Ε, βασικά, base, αν, αν βάζεις τα basic, αυτά είναι όλα. Αυτά είναι, ναι. Έτσι ακριβώς, ξέρεις, όταν είχα... <laughs> Όταν uh, πήγα το, το, στο πρώτο μου πτυχίο ήταν καλό τεχνό και είχε ένα κορεάτι, νότιο κορεάτι. Ε, Υπέροχη τύπη είναι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Τι Και, έχουνε και μέσα. ήταν, uh, ήταν dean του department. Ήταν το 2003 ήδη δεν θυμάμαι. Και ξεκινήσα, ξέρεις όταν μπαίνεις στο καλό τεχνό, ας πούμε, και λες θέλω να πάρω major μετά, visual design, ας το πούμε, visual graphics, ή visual communication, ξέρετε πώς το έχουν, ας πούμε, αλλά το, 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 πτυχίο σου είναι fine arts. Το, έχω, το, το, νομίζω το ίδιο πρέπει να έχουμε εδώ πτυχίο το πρώτο, έτσι. Έχω έκανα και, graphic, και... graphic design και ναι. advertising. Αυτό ακριβώς. Και... Εβλέπα σε ένα δωμάτιο, δηλαδή ξεκινήσα να παίρνω πρώτο, τα πρώτα μαθήματα εκεί, εκεί μέσα, στο πούμε, ήταν sculpture, μετά ήταν Ιστορίε τέχνη, μετά ξανά Ιστορίε τέχνη, μετά ξανά Ιστορίε τέχνη, μετά έπαιρνα Painting 101, Black and White Painting, Black and White Photography, Photograph Studio Development. Και εγώ έβλεπα μέσα σε ένα δωμάτιο που τη νύχτα, α πούμε, όταν έφευγα και περπατούσα μέσα στο δάσο, ήταν μια μεγάλη πολύ υπέροχο τόπο, α πούμε εκεί. Και περπατούσα και έβλεπα τα Mac, τότε που ήταν τα Mac τα, 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 τα πολύχρωμα, θυμάσαι. Ήταν πριν να ξεκινήσουν να τα ή οι λεπτές οι οθόνε. Και την είδα με το ένα ήταν πράσινο και το άλλο ήταν μοβ, το am. άλλο είναι πορτοκαλί. Πόσο ζωτήρισες. <laughs> <laughs> ναι. Αν προβάγω τις αντισυγεστικές μου εικόνες είναι μια μίγκα. <laughs> περίμενε, περίμενε. Α, αυτά ήταν που έβλεπα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή όταν ήμουν ήδη 20 χρονών. Θα Δεκαε... μα ακούνε τώρα παιδιά και θα λένε είμα, <laughs> τι, τι είναι τα αίμα. Τι είναι αυτό. Αλλά εντάξει. <laughs> Ανάφεραν περιοδικά μια φάση. Τι, τι, τι είναι το περιοδικό. Λοιπόν, και, πήγα και μια μέρα και τον βρήκα, ρε παιδί μου, τον έβλεπα συχνά και κάθε φορά που είχα να τη του, λέει: Εγώ πότε θα έρθει όλα που θα μπω εδώ μέσα. Ε, και μια μέρα έτσι αυτό ε, μου λέει έτσι ξεκάθαρα, μου λέει: Κοίτα να δει, όλα αρχίζουν και ξεκινάνε από το μολύβι. Ε, βέβαια. Και αν αποτύχει το μολύβι, τότε θα αποτύχει και στο κομπιούτερ. Και να σου πω και ακόμα ένα μου λέει, εάν μάθεις να δουλεύεις το μυαλό σου στο computer, δηλαδή blank screen και να ξεκινάς από εκεί να χτίζει, πιθανόν μου λέει να γίνεις ένας μέτριος γραφίστας με ένα πολύ μέτριο χαμηλό εισόδημα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Αν όμως μάθεις να δουλεύεις τις ιδέες σου στο χαρτί, πιθανόν να γίνεις ένας πολύ καλός art director σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου με ένα καλό εισόδημα. Αυτή ήταν οι μεγαλύτερε συμβουλέ που είχα πάρει από ανθρώπου που ήταν στον κλάδο μου. Και όταν πήγα στο Ινστιτούτο στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν και η Ροζίνα Ευαβέτση, που έχουμε ω κοινή φιλή, η καθηγήτριά μου. Λοιπόν, εκεί η... η... μέσα είχε ένα φοβερό τύπο, ο οποίο είναι πολύ γνωστό, κάνει πολύ διάσημε γραμμα... Έχει κάνει τη δεκαετία του 70-80 σπουδέ γραμματοσυρέ, ο Τόνιν Τισπίνια Ένα έτσι με κάτι. Σαν το α το πούμε, Ιταλοαμερικάνο, ο οποίο τα καλοκαίρια λάτρευε να πάει Ιταλία, να ξέρω εγώ πού ήταν, Κάλιαρη, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, anyway, και μου λέει, μια μέρα δούλευα εγώ πάνω σε ένα project και μου λέει, αυτό ήταν ευρωμόλογο, αλλά με την καλή έννοια. Μα άρεσε, α πούμε, να μα κάνει teasing που λέμε. Και μου λέει, My God, this is a piece of shit. <laughs> και γέλασα εγώ και του λέω, Tony, why, why, why? Και μου λέει, α πούμε, It's a piece of shit. I don't like your idea, μου λέει. Και το έξι, εγώ το έκανα σε μαύρο άσπρο και με βρίσκει μετά από μια εβδομάδα και εγώ επιμένω, επιμένω, επιμένω πάνω σε αυτό το project και του, like, του βάζω χρώμα και, <laughs> και έρχεται εδώ και μου λέει that's the best piece of shit in color I have ever seen in my life. Και είχα σκάσει τα γέγια, α πούμε, και εγώ και όλη η τάξη και γέλασε και μου λέει: και Θα σου δώσω μια. και τώρα είναι Αγόρι μου, μου λέει: Άμα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι του color, παιδί μου, δεν δε, 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 δε είναι καλό. Δεν δε σημαίνει ότι το advice χρώμα είναι καλύτερο. Και αυτά τα κρατάω σήμερα, δηλαδή κορονίδα εδώ, όλα αυτά. Έτσι είναι. Άμα δεν έχει κάτι να πει. Άμα δεν έχει κάτι να πει. Άμα έχει κάτι να πει. Πες το με οποιοδήποτε τρόπο θα φανεί. Mm. Θα φανεί. Εντάξει, έχει σημασία ο τρόπος. Αλλά θα τον βρει, αν έχει κάτι να πει. Μετά θα βρει τον τρόπο. Έτσι ακριβώ. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που εγώ έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Σου λέω, στα 70 θα διδάσκω, αν ζω μέχρι τότε, ε, γιατί είναι κάτι που το αγαπάω πολύ. Πιστεύω δηλαδή και η, η απάντηση στην αρνητικότητα που έχω δει. Το να γράψει δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η επαφή σε μια τάξη. Σε ένα χώρο, σε ένα σχολείο. είναι Εγώ τουλάχιστον την, την απίλαυσα πάρα πολύ mm. και αισθάνομαι ότι ό,τι είμαι σαν, ε, σαν δημιουργό είμαι γιατί διδάξα. Και για να διδάξω, στην ουσία, εγώ διδάχομαι. Ε, Α, σπουδαίο αυτό που. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εγώ ήμουν μαθητής, ο μαθητή. Ο φοιτητή, εγώ ήμουν. Δεν ήταν μαθητή μου. Εγώ μάθαινα από αυτού και εγώ μάθαινα μέσα από αυτού. Και αυτό μου έχει λείψει γιατί το έχω αφήσει τώρα 4-5 χρόνια. Μου έχει λείψει. Δεν είμαι σίγουρος θέλω να επιστρέψω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει κάποιες τεχνικές ανάγκες που δεν με τις έκανα, τις ευχαριστήθηκα, νομίζω ότι έκανα τον κύκλο μου. Ίσως σε κάτι πολύ ειδικό, ίσως σε θέματα gestalt μόνο, στην οποία έχουν πολύ μεγάλη αγάπη. Γιατί με βοήθησε τόσο πολύ να μάθω να βλέπω. Ίσως εκεί να έκανα κάτι, ας πούμε. Αλλά θα ήθελα πολύ να έκανα gestalt, να δηλαδή να στα παιδιά να μαθαίνουν να βλέπουν και να σχεδιάζουν. Ε, και να επικοινωνούν οπτικά. Αυτό θα μ' άρεσε να το κάνω σε παιδιά ε, πρώτης δημοτικού. Θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Καταρχάς θα έβλεπες χαρούμενες φατσούλες και θα ήθελε να πα στη δουλειά σου. ποιο δεν θέλει, ρε παιδί μου, να πάει να δει αυτά τα παιδάκια. Σε ένα ωραίο μάθημα που κι εσύ θα το έχει ανάγκη, όπω λε, και σε μια χώρα όπου πασχίζει την τέχνη. Σε μια χώρα που η τέχνη, γιατί στο λέω, δηλαδή όταν είναι τέχνη στα σχολεία, με εξαιρέσει, οι πλήστοι θεωρούν ότι είναι ώρα για διάλειμμα. Είναι σαν τη γυμναστική, είναι σαν τα οικοκυρικά, είναι σαν τη μουσική που δυστυχώ. Όπου τίποτα από αυτά δεν είναι για διάλειμμα. Ναι. Τίποτα από αυτά δεν είναι, αλλά ξέρει τι. Πάντα οι καθηγητέ που του. Όταν ξεκινάει ένα σύστημα, δηλαδή τρέχουν να βρουν του μαθηματικού, να βρουν του λογιστέ, τη δαδιστική, τα πάντα, τα νέα ελληνικά, η φιλολογία που είναι μαθήματα πρώτη. Θέλω να κα... υπερασπιστώ τα οικοκυρικά. Θέλω να τα υπερασπιστώ. Εγώ... Δεν πιο δύσκολο πράγμα. Και θα ήθελα να μπουν και κάποια μαθήματα μέσα, όπω ε, καλή τρόπη συμπεριφορά, savoir vivre, πώ να μιλήσει στου γονεί σου, στου έξω, στον κόσμο, πώ να συμπεριφερθεί σωστά. Λογική. Λογική. Ο ψήφο που λέγαμε πριν, η, η θική. κριτική, η κριτική σκέψη, η ηθική, οι αξίε, η σεμνότητα, η ταπεινότητα, όλα αυτά. Γιατί η ηθική είναι ο τρόπο με τον οποίο φτιάχνει ένα τον οίκο. Βγαίνει από το οίκο. Είναι είναι, από μια, είναι ο τρόπος στον οποίο τελικά επιβιώνεις. Είναι πολύ πρακτικό πράγμα η ηθική, δεν είναι καθόλου αφηρημένο. Και η λογική και η ηθική είναι άμεσα συνδεδεμένες και όλα αυτά τα απλά πράγματα... Κοιτάξτε, ζούμε σε έναν κόσμο, φοβάμαι, που κάνει τα απλά δύσκολα και τα δύσκολα απλά. Δηλαδή όπως άνθρωποι απλοποιούν τον ιό ας πούμε, και βγάζουν θεωρίες νομοσίε γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορούν να καταλάβουν ένα σύνθετο φαινόμενο, ένα περίπλοκο φαινόμενο. Δηλαδή δεν δε δέχονται. Λέω άλλο, είναι δυνατόν λέει, να υπάρχουν παρενέργειε, είναι δυνατόν το τάδε φάρμακο να βγαίνει, αλλά μην βγαίνει και να αυτού να πιάνει, αυτού να μην πιάνει. Και λίγο πολύ διαμαρτύρονται, α πούμε. Και λε, συγγνώμη, αυτή είναι η φύση, άνθρωπε μου. Δηλαδή, Sorry που δεν υπάρχει πανάκια, sorry που δεν έχουμε κατακτήσει τα πάντα. Έτσι πριν λίγα χρόνια ας πούμε, πεθαίναμε από απλά πράγματα και δεν πεθαίνουμε πια. Ε, τώρα έχουμε αυτό το πράγμα, μετά από 100 χρόνια μπαγελάνε με αυτό το πράγμα οι, οι τότε άνθρωποι, αλλά τώρα δεν το έχουμε καταφέρει. Αυτή είναι η φύση. Αυτό λοιπόν το αρνείται το μυαλό του και θέλει να πει, α, δεν είναι έτσι, είναι κάποιοι κακοί και το φτιάξανε, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Έτσι, είναι, είναι, πιο εύκολο να φτιάξει ένα παραμύθι τέτοιο. Αυτή είναι η κακή, θέλω να μα τσιπάρουν, θέλω να βάλουν το, το 5, μια σειρά μπουρδε. Λοιπόν, γιατί η ανάγκη, η ανάγκη, για απλότητα είναι. Η πολυπλοκότητα τον μπερδεύει τον άλλον. Τον φοβίζει. Τον φοβίζει. Έλει το Θέλει μια, ένα μια απλό παραμύθι, το οποίο είναι ένα παραμύθι και το πιστεύει εύκολα, αν δεν πιστεύει. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω πολλέ φορέ του ανθρώπου να φοβούνται δεν καταλαβαίνω αυτού οι οποίοι. και μάλιστα το είχα συζήτηση με έναν ψυχολόγο και το έχω ψάξει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ονομάζεται η νόσο του Μεσία. Η νόσο του Μεσία την βλέπουμε να υπάρχει στο θέμα του COVID από το φόβο σου εσένα. η τρομολαγνία που σου περνώ μέσα από τη γνώση που υποτίθεται γνωρίζω. δηλαδή ξυπνήστε πρόβατα θα σας πω μπε ξυπνήστε όλο αυτό ονομάζεται η νόσος του Μεσσία δηλαδή προσπαθεί να σώσει ο αυτούς που ξέρει ξυπνήστε και θα μας βάλουν τσιπ ξυπνήστε θα δουν εξωγήνη και ξυπνήστε. έχει ανάγκη ένα Μεσσία αυτός αυτός μόνο ένα μεσία ψάχνει. Ψάχνει να βρει τη μαγική αυτό, λύση. Αυτό, 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 ακριβώς και θα το βρει δηλαδή θα ξεκινήσει να ψάχνει διάφορους τρόπους όπως η θρησκεία κάπου να κρυφτεί, κάπου να πιαστεί γιατί τον φοβίζει αυτή η κατάσταση, αυτός ο τρόμο που ο ίδιο δέχεται, δεν μπορεί να διαχειριστεί, και αντί να πάρει μια ανάσα. Και α, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που πολεμούν τι θρησκείε και δεν καταλαβαίνουν ότι η θρησκεία είναι μια ανάγκη ακριβώ του, ανάγκη, του ακριβώς. ανθρώπου. Ακόμα και αν καταργηθούν οι υπάρχουσε, θα υπάρξουν άλλε. Δηλαδή, τελικά, αν έχει ανάγκη να φτιάξει μια ιστορία που απλοϊκά να εξηγεί τα πάντα. Γιατί θε να εξηγήσει αυτά που δεν μπορεί να καταλάβει ή αυτά που είναι δύσκολα. Σε έναν βαθμό οι θρησκείε αυτό κάνουν και σε έναν βαθμό είναι καλό. Γιατί, Γιατί δεν Πολλέ φορέ αυτά που νομίζει εσύ απλοϊκά έχουν συμβολισμούς. Που αν, αν καταλάβει ότι είναι συμβολισμοί και ότι δεν είναι ένα παραμύθι, αν μένει στο παραμύθι, είσαι θρησκόληπτο. Μένει στο παραμύθι. Αν καταλάβει το συμβολισμό που υπάρχει από πίσω, τότε μπορεί να μάθει πολλά πράγματα. Γιατί από την παραβολή αυτή μπορεί να μάθει πράγματα χρήσιμα σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Όμω, βλέπει ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι θέλουν ένα εύκολο ναι ή όχι, υπέρ κατά. Είμαι υπέρ αυτού ή κατά αυτού. Γιατί χρειάζονται μια απλότητα. Εντάξει, είμαστε σαν άνθρωποι, χρειαζόμαστε μια απλότητα. Θέλουμε να πιστέψουμε ότι μα αγαπάνε, α πούμε, γιατί το έχουμε ανάγκη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί να μα αγαπάνε, αλλά μπορεί να του συμβασούν και ανάγκη. Δηλαδή, όλα αυτά. Όμω η, 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 ηρεμία που μπορεί να, να νιώσει είναι όταν καταλάβει ότι ο κόσμο ναι, είναι περίπλοκο, σε ξεπερνάει. Δεν υπάρχει μια απλή εξήγηση για όλα, αλλά υπάρχουν επιμέρους απλές προσεγγίσεις σε πράγματα που θα σε βοηθήσουν στην καθημερινότητά σου και θα σε βοηθήσουν να ζήσει αυτή τη ζωή στα πλαίσια τελικά που ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει. Γιατί θα πει κανεί, φιλοσοφώντας ότι η ζωή είναι και λίγο μάτι αφού στο τέλος πεθαίνουμε. Έτσι. Άρα και για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά. Πεθαίνουμε και κάπως έτσι ξεκινάνε και όλες οι μεταφυσικές αναζητήσεις. Έτσι. Για ποιο λόγο τα κάνω αφού θα τελειώσει. α πούμε. Δηλαδή ποιο όλο. Άρα κάτι υπάρχει μετά κλπ. κλπ. Κανείς δεν γύρισε να μας πει. Αλλά ωραία πέρα από το αν υπάρχει μετά ή όχι, πέρα αν υπάρχει μία ιστορία που εξηγεί για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα, έχουμε μπροστά μας και κάποιες όμορφες στιγμές <Και> να ζήσουμε, που ίσως να είναι λίγες σε σχέση με τις άσχημες, τις... αλλά νομίζω ότι το, αυτό που κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα είναι ότι αυτές οι λίγες σε, απο, σε αποζημιώνουν, νομίζω. Ε, ακριβώς, και, <Και, και ξέρεις, ναι, αυτή η γλυκόπικρη που εντάξει, σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι για όλου είναι το ίδιο. Κάθε άνθρωπο διαφορετικά ένα από το. Την Αφρική, ας πούμε, την Ήπειρο, θα ζήσει με άλλε στιγμέ, με διαφορετικά που αυτό μπορεί να τέλο να είναι πιο χαρούμενο. Γι' αυτό και του βλέπει είναι ο χαμογελαστή, ο λέει, τα παιδιά του εκεί που σε παράδεισο. Σε, με αντίθεση με ένα παιδί που μπορεί να ζει σε ένα πλούσιο loft στο Λονδίνο, στο Παρίσι, α πούμε, και να είναι με ένα κινητό συνεχώ και ξέρω εγώ. Αλλά όπω και να έχει, κοιτάξει, η ζωή έχει και τα καλά και τα κακά και εξαρτάται και από σένα τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί στα χειρότερα και ξαφνικά, όπω λε και εσύ, να δει μόνο τα θετικά, να δει μισογεμάτο το ποτήρι και να συνεχίσει. Κανεί δεν σου υπόσχεται μια εύκολη ζωή. Κανεί δεν σου υπόσχεται μια χαρούμενη ζωή. Είναι κάτι το οποίο. Εγώ γνωρίζω εδώ στην Κύπρο χαρούμενου ανθρώπου. Βέβαια. Και ξέρει ποιοι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Οι απλοί. Αυτή Γνωρίζω ανθρώπου που είναι. Α πούμε, πελεκάνου. Υδραυλικού, ναι. ε, ψυχτικού. Έχω ανθρώπου, είναι φίλοι μα πια, που του ε, λέμε τέσσερι ναι. φορέ το χρόνο που του έχουμε ανάγκη. Και είναι άνθρωποι σπουδαίοι. Ε, Έρχονται, μωρό. σου φτιάχνουν κάτι στα τρία λεπτά, δεν του νοιάζουν και τα λεφτά. Τα έχουν καταφέρει. Φέρνουν και το γιο του μαζί το καλοκαίρι, του δίνουν δουλειά. Και θα έλεγα σε πάρα πολύ κόσμο που μα ακούει και που θα τον ένοιαζε να κάνει ό,τι κάνω, ξέρω ό,τι κάνουν άλλοι. Εγώ το έλεγα και προχθέ. Είχα μια συνάντηση με κάποιου καθηγητέ από το Πανεπιστήμιο Νιάπολης, mm -hmm. ε, Πολύ ενδιαφέροντα παιδιά. Και του έλεγα, οι οποίοι δουλεύουν και στην τεχνική εκπαίδευση και για αυτήν του ρώταγα εγώ, εγώ ξέρω που θα πήγαινα πάρα πολύ ω νέο Κύπριο. Θα πήγαινα να γίνω εξαιρετικά δημιουργικό πελεκάνο. Μα το Θεό! Υπάρχει τρομερή ανάγκη, τρομερή αγορά. Ειδικά για δημιουργικού ανθρώπου. Να πει ότι εγώ θα φτιάξω μια ντουλάπα. Σούπερ ντουλάπα. Μα σούπερ. Έχω, έχω μια τέτοια ντουλάπα, την έχει φτιάξει η βέρα μου. Η οποία πολλέ φορέ λέμε πω να, ή, να κάνουμε, φτιάξουμε ένα. να πελεκάνη. Δεν κάνω πλακά. Ε, αλλά να. να, να Δυστυχώ βλέπει ότι στην τεχνική εκπαίδευση πολύ λίγοι πηγαίνουν με αυτή τη δημιουργικό, αυτή την πίστη. Δηλαδή, έχουμε θεωρήσει τέτοια επαγγέλματα που είναι τόσο δημιουργικά. Ναι, τα, τα έχουμε, έχουμε θεωρήσει ω παρακατιανά. ναι, ναι μωρέ, γιατί προσπαθούμε όλοι να του κάνουμε λογιστέ, διευθυντέ. Ξέρει πόσα λεφτά βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολλά λεφτά. Και όχι μόνο βγάζουν λεφτά, ζουν τη ζωή που του αρέσει. Ηλεκτρολόγοι. Για βρε έναν ηλεκτρολόγο καλό να σου, βάλει, να σου κάνει μια εγκατάσταση. Ψάξε έναν πελεκάνο και αν, σου, αν τον βρει. Αν βρει ένα πελεκάνο στην Κύπρο να σου φέρει κάτι σε λιγότερο από δύο-τρει εβδομάδε ναι, 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 και ναι, 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 ναι. να είναι οικονομικό, γράψε μου. Γιατί υπάρχει τρομερή ανάγκη. Υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει, υπάρχει ζήτηση. Ανάγκη. Γιατί υπάρχει ανάγκη για το custom, για την δουλειά που γίνεται, α πούμε, για το χώρο σου σωστά και σου λύνει ένα πρόβλημα. Και φυσικά, αν κάποιο ενδιαφερόταν θα μπορούσε να πει: Α, τέτοιοι χώροι υπάρχουν διάφοροι, να βγάλω μια λύση για περισσότερου χώρου ή α πούμε στην αγροτική παραγωγή για την οποία ξέρω ελάχιστα, όμω έχουμε τόση φύση γύρω μα. Έχουμε ένα χώρο, τόσο χώρο στην Κύπρο. Είμαστε αεροκατοικημένο μέρο έτσι. Έχουμε τόσο χώρο. Δηλαδή, στην Ολλανδία, α πούμε, στο Ισραήλ, ε, καλλιεργούν με τρόπου απίθανου, α πούμε. Ε, στην Αναρίτα έχουμε ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική βιοτεχνία, οικοτεχνία που, κάνει, που λέγεται το αγρινό και φτιάχνει εξαιρετικό γιαούρτι και χαλούμι κλπ. Για μένα ο, οι στόχοι που θα έπρεπε να μπαίνουν είναι το αγρινό να γίνει ακόμα πιο μεγάλο πούμε, καταδεθέ, και, να, ναι. και να βγάζει την καλή ποιότητα χαλούμι ρε παιδί μου, να είναι, δηλαδή να μπορέσουμε να, να ένα προϊόν εξαιρετικό, ωραίο, Ακριβό εν τέλει. Εντάξει, γιατί οι, οι, οι προκλήσεις που έχονται μπροστά για τον δικό μας κόσμο είναι να μπορέσουμε να να δώσουμε ένα lifestyle στον κόσμο που θα έρχεται, είτε ως τουρίστας, είτε να μένει μόνιμα, να του δώσουμε ένα lifestyle όμως με, με, με αξία. Και η αξία θα είναι στη διατροφή, θα είναι στις λύσεις design του σπιτιού του, του χώρου του, της μέρας του, της εμπειρίας του. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνει κανεί και δεν είναι ανάγκη απαραίτητα να δουλέψει για την Gatorade, ξέρω εγώ. Δεν, είναι, και δεν είναι, Εντάξει, άμα το θέλει, ας το κάνει, αλλά δεν είναι πάντω το πιο σημαντικό πράγμα και ή δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι αυτός σκοπός. Ή πολλοί άνθρωποι, πολλά παιδιά ξεκινάνε εξής με το ερώτημα, μάθημα, με, με πήρε ένα παιδί πρόσφατα και με ρώτησε, ας πούμε, μου λέει, μα υπάρχει δουλειά σε αυτό, υπάρχει δουλειά σε εκείνο. Με τη δουλειά τη φτιάχνει. Και το, το θεώρησα τόσο φυσικά. Ένα παιδί 18 χρονών που προσέρχεται. Ένα παιδί δεξιόρι, ναι, ναι. Αναπαράγει αυτά που ακούει. Αλλά εγώ θυμάμαι στα 15 μου μία από τι πιθανές διεξόδους για μένα θα ήταν η αρχιτεκτονική. Δηλαδή μου είχε, μου είχε κάποια στιγμή περάσα από το μυαλό και με ενδιέφερε. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένα μύθο στην Ελλάδα που λέγει ότι οι αρχιτεκτονές είναι άνεργοι πράγματι υπάρχουν ανεργοί αρχιτέκτονες και υπάρχουν και εργαζόμενοι αρχιτέκτονες. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι και τι έχουν έχει, τις κάλτσες τους. Τι, τι συνέβαινε το 1983 πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα πρέπει να πει ένα νέο παιδί ότι αν ερχόταν το 1983 ο Θεός ο ίδιος σαν έτο, και μου έλεγε τι θα κάνω το 2021 Αποκλείεται τον πίστευα. Ακριβώ. Δηλαδή ο κόσμο δεν έχει καμία σχέση Άρα τι σημασία έχει για κάποιον που σπουδάζει σήμερα, σημασία έχει τι σήμερα γίνεται. Σημασία έχει ποιες αξίες, ποιες αρχές μπορεί να μάθει και να, ενστερνιστεί ποιες αξίες, ούτω ώστε να ζήσει τη ζωή του με αυτές και να είναι χρήσιμος. Πώς μπορείς να είσαι χρήσιμος. Μπορείς να είσαι χρήσιμο όταν λύνεις προβλήματα, όταν δίνεις λύσεις, όταν προσφέρεις πραγματικές υπηρεσίες, ένα πραγματικό προϊόν, είτε αυτό είναι χαλούμι, είτε αυτό είναι μια, ε, ένα τραπέζι καλό, είτε αυτό είναι ένα στούντιο, είτε αυτό είναι μια εκπομπή, είτε αυτό είναι ένα έργο τέχνης, είτε ένα ποτήρι, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πάρεις μια ιδέα και να φτιάξει μια λύση. Αν μπορείς να το κάνεις, το δηλαδή, είσαι χρήσιμο. Ακριβώ. Και, και είτε αυτό είναι ε, μαθαίνει να καθαρίζει ένα σπίτι, είτε μαθαίνει να ε, ε, κεντά, τελικά ε, θα έχεις τον τρόπο να επιβιώσει, να βγάλει το ψωμί σου, α mm. πούμε, και κυρίω να ζήσει τη μέρα σου όμορφα. Οι άνθρωποι που ζω, που βλέπω δίπλα μου και είναι ευτυχεί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν την μέρα τους με αξιοπρέπεια, κάνοντα αυτό που οτιδήποτε κι αν είναι. Το κάνουν με χαμογελό, οτιδήποτε. Και ξέρω ανθρώπου όλων των τάξεων και όλων των επαγγελμάτων που βλέπω, ειδικά σε αυτόν τον τόπο που έχει χώρο, ναι, ναι. και που ευτυχώ δεν είμαστε ο ένα πάνω στον άλλο να, να τρογόμαστε. Ε... Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα αν εκτιμάμε και αν βασιζόμαστε αρχέ και αξίε. Ακριβώ. Και να πω. μην είναι το χρήμα ο πρώτο σκοπό δηλαδή του καθενό. Δηλαδή θα σπουδάσει το παιδί μου αυτό γιατί εκεί έχει χρήματα και δεν έχει χρήματα. Ε, χάρη μου, πρέπει να το. Μπορούμε να μιλάμε ώρε. Ε, ναι, πρέπει κάποια στιγμή να του βάλουμε μια παύση. Έχουμε αυτά, περάσει νομίζω τι δύο ώρε τώρα. Ου. Και την απόλαυσα την κουβέντα μα. Και εγώ το ίδιο. Έχουμε και ένα φιλεράκι εδώ. Γλυκά συνομάνω. Είστε Μάνο. Λοιπόν, νομίζω ονειρεύεται να γίνει podcast. Είναι ο πρώτο που θα γίνει <laughs> podcaster αυτό. Να ε, το πάρω, το παραγγείλω έτσι ακουστικά. Λε να τον ενδιαφέρει να μιλήσει. Θέλεις Ά. ρε να μιλήσει. Θέλεις θέλει να μιλήσει. Σα φυλάκι. Σου αρέσει. Ποιο άλλο τη χάρη σου. Λοιπόν, και έχω κάτι εδώ το οποίο σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλή μόνο. Λοιπόν, Σαν θέζα... έπρεπε να είναι στο Ζούλου Κάστρο. <laughs> Ακριβώ. <laughs> και τώρα αυτό πρέπει να γίνει frame. Έτσι. Ίσως. Γιατί αυτέ τι οδηγίε μου έχει φέρει μαζί με ένα certificate of authenticity. Το οποίο. Ο Μάνος δεν ενδιαφέρει. ιδιαίτερα. βλέπω <laughs> θα, θα ενδιαφερθεί. Θα ενδιαφερθεί. <laughs> λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Θε να μου πει κάτι γι' αυτό, Δηλαδή έχει κάτι που. Ε, είναι ένα από τα αφρικάνικα ε, μοσάϊκά μου. Ε, μάλιστα δεν ήταν κάτι που έκανα, ε, είχα σκέψει εγώ να το κάνω. Ένας κάποιος φίλος μου το πρότεινε και είχε απόλυτο δίκιο. Είναι ίσως το πιο επιτυχημένο από τη σειρά μου και κάτι που δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα. Και ο λόγος νομίζω καταλαβαίνοντας τώρα για ποιο λόγο είναι πολύ επιτυχημένο και εμπορικά είναι γιατί είναι μια ταυτότητα ενός περήφανου ανθρώπου, ενός ε, ηγέτη, ενός πολιτικού, ενός ηγέτη, ενός ιστορικού, μια ιστορική φιογνωμία, ε, που εκφράζει ένα πολύ, πολύ, πολύ δυνατό πολιτισμό, που είναι το Ζουλού. Και είναι το 26ο από το 150. Σε αυτή τη διάσταση. Σε αυτή τη διάσταση. Βγαίνει σε τρει διαστάσεις. Ωραία. Άρα είναι αρκετά είναι επιτυχημένο. Α, το, το, ο τίτλος του είναι The African Bricks, Σακαζούλου, Στέσσα ΟΥΓΑ. Μπράβο, African Bricks, γιατί ε, στο Johannesburg, στο Σοουέτο, ε, είδα τα σπίτια, αυτά που λέγονται Matchbox Houses, ναι. είναι τα σπίτια που φτιάχνουν οι άνθρωποι, κυρίω από, από bricks, από τούβλα, αλλά στην πραγματικότητα τα γεμίζουν τα τούβλα με ό,τι βρούνε κιόλα. Ακριβώ. Ε, Όπω κάνουν παγιά. Ό,τι οικοδομικό ναι. υλικό μπορούν να βρουν οι άνθρωποι. Και αυτό μου άρεσε τόσο πολύ. Έβλεπε δηλαδή το λιθαράκι, λιθαράκι που λέει το πετραδάκι, πετραδάκι που λέει ναι. το αγούδι. Έβλεπε λοιπόν αυτή την παγκόσμια, έτσι, την πανανθρώπινη ανάγκη να στεγάσει. Είτε με το πουλάκι, α πούμε, φτιάχνει τη φωλίτσα του, να φτιάξει τη φωλιά σου, να επιβιώσει, να στεγαστεί. Και αυτό γίνεται ένα σύμβολο στο τέλο, γιατί όλα αυτά που έχει μαζέψει τελικά μιλάνε, λένε μια ιστορία. Αυτά λοιπόν προσπάθησα να φτιάξω, μια σειρά που να είναι επηρεασμένη από εκεί. Και ειδικά, μάλιστα ξεκίνησε όλη η ιδέα από, τα, από το σπίτι του Μαντέλα, το, το ναι. πρώτο σπίτι του που είναι εκεί στο Johannesburg, το οποίο είναι μουσείο σήμερα και έχουν βγάλει κάποια τούβλα. Έχουν βάλει κάποιε φράσει μεταλλικέ που λέει Liberty, ξέρω, εγώ, Patience, ah, okay, yeah. Tolerance ξέρω, κλπ. Οπότε ε, 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 είναι αυτό που λέμε: Το έβρικα, βρέθηκα μπροστά σε αυτό και είπα: Ανάτσα κάνω. Δηλαδή το yeah. είδα όλο. Και αυτό είναι επίσης κάτι που, είναι, που έχω μάθει και είναι καλό, καλό μάθημα. Ότι πολλές φορές οι λύσει ε, είναι εκεί, είναι στην ιστορία. Δεν υπάρχει λόγος να ψάξει. Με βλέπω συναδέλφου που ψάχνουν τα τελευταία trend, και ποιά, όταν λένε τελευταία trend είναι τα, προ, τα προπέρσινα, ναι, 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 που τώρα. Α ναι, ναι, ναι. ε, κοιτάνε πίσω στην ιστορία. Ακριβώ. Όλα είναι εκεί. Ακριβώ. Μπορεί να πα πίσω στην ιστορία και όχι μόνο στη νεότερη. Δηλαδή, να επιστρέψει χιλιάδε χρόνια στο πασαίωνα να πα και βρίσκει πράγματα με. Δηλαδή, οι, οι Κύπροι συνάδελφοι έχουν ένα τέτοιο πλούτο στα αφιθιώτικα κεντήματα, οι υφαντά και στα λεύκαρα κλπ. Τι κάνουν. Δηλαδή γιατί κοιτάνε τι κάνει, ο, ο... ο Βιτανό ο ναι, ναι, ή ο ναι, 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 Γάλλη και ναι. Δεν, δεν πάνε εκεί να μελετήσουν την. που κάποιοι το κάνουν αλλήνο. Αλλά ε, να, να δούνε την πράγμα... Τι υπάρχει να μάθουν από αυτό και να το φέρουν στο σήμερα. Να ακριβώς, το φέρουν. Α, ακριβώς. Αλλά, Κάνε την παράδοση σου τρέντε. Η δύναμη αυτού ναι. του πράγματο, α πούμε. Το, αν είναι δυνατόν να και να, αφιερώσουν να, να χρόνο όμως, γιατί αν το κάνουν επιφανειακά θα, θα είναι λίγο. Ε, όχι. Ενώ με Πρέπει να αφιερώσει θα... τη ζωή σου πάνω σε αυτό και να πεις εγώ από εδώ και πέρα αυτό θα κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σαν έτος, Τα μεγάλη μου χαρά. Και εμένα. Και που σε γνώρισα. Είσαι πάντα καλεσμένος μας στην Πάφο. Εννοείται. Στην Αναρίτα. Εννοείται. Και εμεί εμείς θα... ερχόμαστε συχνά από εδώ. Τα καλοκαίρια ειδικά. Ευχαριστώ τη θάλασσά σα γιατί έχετε καταπληκτική θάλασσα. Ειδικά η Χερσόνησος, η Χερσόνισσος, η Μακρόνησος είναι η αγαπημένη ναι. μας. Τι, τι παραλία είναι αυτή, τι ωραίο μέρο είναι αυτό. Long Beach, Μακρόνησος. Μακρόνησος είναι ένα θαύμα. Βέβαια <laughs> την απολαμβάνει κανείς μέχρι τις 8-9 ώρες το πρωί, Λέω, γιατί μετά γίνεται Εγώ πάντα έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ μια ζωή, να πάμε, ξέρω εγώ, Σαντα Μόνικα, Λος Άγγελες, ειρηνικός ωκεανός, να πάμε, ξέρω εγώ, Φλόριδα, Πενσακόλα uh, Beach να πάμε. Ωραία είναι και αυτά. Παιδε. Ναι, πε μου το άλλο, το Μαϊάμι, το το λέμε, την παραλία. Να πάμε, ξέρω εγώ, γενικά στο Λο Άντζελε. South uh, Αυτή, uh, south, uh, yeah. beach, south Beach, Long Beach, yeah. you name it, you call it. Ε, Ξέρει τι, επειδή είναι ωκεανή, είναι συνεχώ κύματα. Yeah. Και πηγαίναμε μια, 2, 3 εκατό. Ναι, ναι, ναι 200, 200 200 φορέ θα πας, 200 φορέ θα έχει κύματα. Και πα εδώ, α πούμε, και εμεί. Λαγκούνα, ε, το... α πούμε. δεν μπορεί να μπει πιο. Ακριβώ. Πέντε μέτρα μέσα. Ενώ εδώ τώρα, α πούμε, εδώ μπαίνει και τη χαίρεση τη θάλασσα. Ή κολυμπά δύο χιλιόμετρα μέσα και είναι ειδικά το, ή το πρωί ή το πολύ απόγευμα mm. στη δύση του ήλιου και λες, Ρε, παιδί μου, που τι είναι αυτό το πράγμα που έχω τώρα. Και εδώ έχετε κύριε με θάλασσα. Γιατί στην Πάφο έχουμε πιο επικίνδυνε ναι, θάλασσε. Ναι, ναι, πιο... ναι, 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 ναι. Εδώ είναι ειδικά η περιοχή λοιπόν, του ναι. πρώταρα. Είναι... Γιατί όταν φυσάει η Αγία Νάπα που είναι νότο κυρίω οι αέριδε, ε, τι 330 μέρε του χρόνου, α πούμε εδώ είναι ήσυχο το νερό. Καταλαβέ. Δηλαδή, εκτό αν πετύχει καμιά μέρα που έχει βορειάδε, α πούμε. Αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή τύχη τι κάνει, καλέ δουλειέ, καλό. Καλή επιτυχία. Η τιμή είναι δική μου, γιατί εντάξει, ε, είδα ότι καταρχήν είχε το Λεόντιο τον Κοστρίκη. Ναι. Και μου φτάνει αυτό πάρα πολλά ονόματα μπορώ να πω που είχε και θαυμάζω. Αλλά respect μεγάλο στο Λεόντιο Κοστρίκη. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε. Έτσι ακριβώ. Και exactly. λυπόμαστε που τον, πλήγωσε, τον πλήγωσαν λίγοι άνθρωποι. Σίγουρα οι πολλοί τον ευχαριστούν. Εμά έτσι, αυτή η χώρα και η χώρα και η Ελλάδα. Λίγια. Τους καλούς τους του πληγώνει πάντα και τους διώχνουν. Οι λίγοι άνθρωποι. Έτσι. Οι πολύ είναι καλή Ίσως είναι η κατάρα του τόπου, α πούμε, να yeah. τρώει ο χρόνο τα παιδιά του. Λοιπόν, πε γεια στο χάρι, Γεια σου, Μάνο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. να σε <laughs> καλά.